Για μένα κέρδισαν οι Φιλανδοί. Δίνομαι. Ναι. Αυτή είναι η Φιλανδία που είχαμασταν εδώ πέρα, προτείναμε, παίζαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τι παίζεις, κουμπάρι τα τραγούδια, δηλαδή. Τα παίζω όλα, ρε φιλό. Τι παίζω, τις πινακίδες παίζαμε στο στρατό. Δεν καθόσουν να. Το χάσαμε στο 100, αλλά εντάξει, κερδίσαμε άλλα πράγματα. Ωραία, αυτό είναι τραγούδι τώρα. Αυτό, ναι, το κουρότερο. Να φτιαχτεί με αυτό το βράδυ σε ένα κλαπάκι, να βαράει με τα φιλαράκια σου και να είσαι φτιαγμένο και να βαράει. Δηλαδή, βαράει εμένα όλη η ζωή μου και να βγω στο βράδυ και να ακούω και αυτό. Και να το ακού και αυτό, βέβαια. Μέσα σε 180 στιγμού στη ζωή μου. Όλοι και στη διασκέδαση 200. 210. Άκου το εσύ το τραγούδι. Δεν θες. Που είσαι πιο εντάξει. Πιο εντάξει. Λοιπόν, Δινάρα μου, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Ναι. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα στον Κολυδάκη. Μποντζόρνο ατούτη. Δεν πήγε όμω κάτω εκεί κάτω. Χαμό έγινε. Δεν πήγε. Και πώ θα πω. Ήσουν Αθήνα, πήγε να ρίξει μια ομάδα. Έκανε το χρέο και γύρισε. Τι έκανε, έπρεπε να ρίξει τον Ιωνικό. Τι έγινε, τελικά πήρε ΑΕΚ πρωτάθλημα και έβαλε στα γυαλιά τη ΑΕΚ. Κίτρινα μαύρα. Εγώ έχω όλα τα χρώματα τον. Ανάλογα ποια περιοχή πηγαίνει. Α, αλλάζει το γυαλί. Πράσινο για ζωγράφου. Κίτρινο δηλαδή, για Φιλαδέλφια. Μικελίδη φορά πάλι αυτά. Συντούμπε εδώ όμω τώρα. Αϊπεράπη. Δεν ξέρω, δεν σε. Σιγά μην κάτσε να του βάλω και του γυαλιά. Και γυαλιά συντούμπα, έλατε. Έλατε. Δεν πήγαν μέσα να τα σπάσουν εχθέ. Εντάξει, καλά ήταν. Καλά, θα πάμε και εκεί. Είχε πολύ ενδιαφέρον το τέτα τέτ. Το χθεσινό τέτα τέτ. Χθε ήταν πολύ καλή τούμπα. Άσε τώρα, εγώ ξέρω, εγώ του κάνω γρήγορα. Η τούμπα ήταν πολύ καλή και σαν έδρα και σαν αντιμετώπιση. Θέση του Μπα. Γαλακτοπολείο ήταν. Όχι, όχι, ήταν πολύ καλή. Τι έδρα, γιατί δεν ξέρω. Δεν τα βλέπει. Είχε 20.000 κόσμο. Α, σε πόσο χωράει. 30. 28, δεν είναι ο γέμιση, εντάξει. Το 700, εγώ ήρθα εκείνη την ώρα και γυρνούσα τίποτα. Όχι, η τούμπα χθε. Ούτε η παλμό είχε ούτε. Τι λε, ρε. Δε εδώ τι γινόταν χθε η τούμπα. Πάμε για καπνογόνα και στον Ιωνικό ρίξαμε άλλα 10. Καλά, τον Ιωνικό του χαντάκου, σάσο. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε λίγο την ομοία. Έλα, καλημεράρε λίγο. Έλα, μποτζόνα τούτη. Τέλο το πρωτάθλημα. Ένα Κύπρο μας έμεινε και τα ευρωπαϊκά. Για τα ευρωπαϊκά. Eurovision το πήρε η Λορένη, φίλη μου. Και μετά θα κάνω το vlog εγώ καθένα. Θα κάνεις vlog. Θα κάνω. Και εγώ θα κάνω τώρα vlog. Και εγώ vlog θα κάνω τώρα όλη την ώρα. Δεν κάνω τίποτα. Θα πηγαίνω στα χωριά, στα βουνά, στα λαγκάδια, στις καβάλες θα πας εσύ. Εγώ θα πάω. Θα πάρει το κουλιδάκι να σε βάλει στην ΕΡΤ. Τώρα που θα δεν θέλω να πιάσει. Περίμενα να κάνει την Κυριακή στο χωριό. Είχαν η γυναίκα του παλιά. Και θα κάνει τον άλλο, τον Ξεφτέρη που πήγαινε. Ένα Ξεφτέρη που πήγαινε ταξίδια στο εξωτερικό. Πόσο λέγα, όχι σε φταίρι, ευτύχη. Ευτύχη. Ωραίο ο ευτύχη. Ωραίο ο ευτύχη. Μ' αρέσει ο ευτύχη. Τον παρακολουθώ. Ωραίο παίρνει και την τζαντούλα του, σκυλάκι την γυναίκα του. Κούκλο, ο αγαπημένο. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε γιατί έχουμε πολλά θεματάκια. Έχουμε στέψη, έχουμε κατάταξη. Κατάταξη. Έχουμε κύπελο μπροστά μα, έχουμε υποβασμού, έχουμε ευρώπε, β' εθνική. Λαϊκό, καλυφέ, πώ τη λένε. Α, μπράβο. Όχι και φυσιέ. Γίνεται κάτω εσύ, ποιος θα πέσει, ποιος θα κάνει. Θα πεις κάτω εσύ και όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχάς σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Οδικής Ασφάλειας. Χειρότερος Έλληνας οδηγός. Όχι, δεν είναι ο χειρότερος Έλληνας οδηγός. Είναι. Πάνε στην Τουρκία, πάνε Ιταλία, πάνε στην Αίγυπτο, πάνε όπου μπορεί να φανταστεί. Στην Αίγυπτο τι να πάω. Τι που θες να πάω. Αίγυπτο, τον πολιτισμό έχει. Ωραία, πάνε στην Τουρκία να δεις πώς πάνε. Σαν μιλούνια, χώρο, όποιος προλάβει. Δεν έχουν κανένα καθρέφτη. Εντάξει, δεν είναι. Εδώ δεν έχουμε και καλό οδικό δίκτυο. Τέλος πάντων, παγκόσμια οδικής ασφάλειας. Ναι. Εντάξει, δηλαδή θεωρείς τον Έλληνα κακό οδηγό. Το θεωρώ πολύ πιο βελτιωμένο τα τελευταία 30 χρόνια από όσο ήταν. Αλλά εξακολουθεί να είναι κοπρίτης. Όχι τόσο όσο ήταν. Σωστό. Τίμιο αυτό. Είναι πιο τίμιο. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε πολλά θέματα. Βέβαια, για να πάρει δίπλωμα κατά 80%, όχι πάντα, πρέπει να δωροδοκίσει. Άντε πάλι, τα έχει στην μπάλα, τα έχει και στο δίπλωμα. Και στο δίπλωμα, ρε φίλε. Ναι. Εσύ αφού τα ξέρεις, γιατί ρωτάς τα. Καλά, θέλω λίγο να σε παίξω. Γιατί ρωτάς τα. Θέλω λίγο, κάτσε από τα πίσω. Αν τα αφήσω να περάσει έτσι. Ναι. Μα αφού ξέρεις γίνεται εξυπητούτου. Τι ξυπητούτου. Τι δεν θα τα αφήσω, δηλαδή τι κάνω, α πούμε, πώς γίνεται η δουλειά. Τα χώνει στον εξεταστή. Και... Ο εξεταστή τα χώνει σε άλλου. Όχι πάντα. Ναι, όχι πάντα. Τώρα μα βάλουν χέρι οι σχολές οδηγών τώρα. Δεν πάνε με βάλει χέρι. Βάλτε χέρι, παιδιά, βέρτα. Βάλτε χέρι μαζί με το κοτόπουλο γυναίκα. Μάλιστα αυτοί που είναι να πάρουν δίπλωμα. Κοιτάζει και ποιον σε σχολείο οδηγό που έχει καλές δημόσιες σχέσεις. Σωστό. Να μην μάθει να οδηγάει. Κοιτάξτε, το βασικότερο, παιδιά, είναι για τον ίδιο που πάει να πάρει το δίπλωμα, να μάθει να οδηγάει καλά. Για να μην έχει πρόβλημα ο ίδιος καταρχάς. Κάτσε, μα δεν πάρω εγώ καλά το δίπλωμα. Να δεν ξέρω να οδηγάω καλά. Πάτω σε εκείνο τη ζωή μου. Εγώ δώσε εντολή την κόρη μου να την κόψω δύο φορές. Δύο, την τρίτη να το πάρει. Να το πάρει την τρίτη. Εσύ τώρα κάνεις ανάποδο. Εγώ κάνω τα ανάποδο. Πληρώνεις να μην το πάρει. Εγώ θα πληρώσω τη λογίστρια, τον δικηγόρο. Ναι. Μην τυχόν και το πάρει. Το. Και άμα είναι καλή, ρε μπαγάτα, γιατί τη στερεί αυτό το τέτοιο. Δεν πειράζει. Άμα είναι καλή, τι δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ λέω ρε κόψει μία και εξαρτάται αν είναι καλή. Βγαίνει όλα, ακούσε, βάζει τριπλό ποδιά ο παπά.
Καλά, δεν κόψω, κορίτσι. Όχι, να πάει να πληρώσει τον. Όχι, δεν είπα να πληρώσει. Το πάρει. Όχι, να πάει να πληρώσει. Όχι, να πάει να πληρώσει. Αλλά να με το σπαθί τη όσο μπορεί. Το σπαθί δεν έχει. Δεν έχει. Λαδόσπαθο, πόσο λένε, σπαθόλαδο. Τελείωνε, ρε πρωί. Ε, τι τελείωνε, ρε. Τι κολλέ οδικό. Κόβει τώρα τον δρόμο από, το, από την βαφτισιμιά μου να πάρει το δίπλα. Μπορεί να το πάρει με την πρώτη ζαμπουκά. Αν θέλω το αεροδοκό και το παίρνει. Άμα τα πάρει. Όχι, όχι. Δεν τα παίρνουν όλοι. Είναι και τίμη. Κάποιοι. Κάποιοι, ναι, σαφώ. Όπω όλα τα πράγματα τη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Λέμε ότι γίνονται και εδώ. Εγώ λέω να την αφήσει να δούμε πώ θα το πάει μόλι μη τη βάζει τρικλοποδιά. Τρικλοποδιά. Λοιπόν, γιορτάζει ο Αχίλιο σήμερα, η μισή Λάρισα δηλαδή. Ο Αχίλιος είναι δικό του εκεί. Το Αχίλιο το λένε. Ο δικό μα, ο έξαρχο γιορτάζει. Είναι από εκεί, από τα λιμέρια. Γιορτάζει από ήταν στο Μακεδονικό, τον διώξα. Το διώξα και βάλανε άλλο από άλλο ραδιόφωνο, θυμάμαι που έλεγε εσύ. Ναι, όχι. Ναι, γι' αυτό δεν πάει καλά τελευταία. Είναι... Ο Αχίλιος στεναχωρέθηκε και δεν σκάρει. Η κατάρα του Αχίλιου δηλαδή. Ξέρω τώρα, έχουμε τρεις αγωνιστικές σε μαλλιοβράστη. Εντάξει, ήταν καλό ο Μακεδονικός. Άκου εγώ ένα σπόρο. Εσύ ο Μακεδονικός είναι καλό. Έχει αυτό ένα πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν βάζει γκολ. Δεν βάζει γκολ. Έχει πρόβλημα στην ενέργεια. Πρέπει ο πρόεδρος του χρόνου να πάρει ένα κύλο. Ποιο να πάρει. Ένα 35 χρόνο, 36. Πάρ τον Πρίγκοβιτς. Πόσο θα πάρει το πόσο θα είναι, 33-34 από την Αυστραλία τώρα. Αυτό τελειωμένο είναι. Έλα εδώ, Θεσσαλονίκη. Ναι. Βελιγράδι δίπλα θα είναι, θα πηγαίνει, θα πίνει τα κοκτέιλάκια του, θα έρχεται εδώ, βάζει κανένα τρίτο. Τον Κλάουσε. Κλάουσε. Πάρ τον εκεί, κάνω τον αλκοτέστ κάθε μέρα. Έλα μόνο τώρα. Εντάξει, έλα μόνο τώρα. Έτσι, έλα, εντάξει, παρακαλώ. Εντάξει. Άκουγα, παιδί. Ρε, ξέρω, είδα εγώ το, τα στατιστικά. Είδα ότι ήταν ευκαιρίε ο Μακεδονικό. Θα έβαγε τα γκολ. Συλλάρι. Πολύ δεν έπια. Να λέω, α βάλω αέρα να ακούσω. Mm. Καλό ο Μακεδονικό κάνει. Πού να πιάσει με τρόπο στην Αθήνα. Κάνει ευκαιρίε ο Μακεδονικό. Δεν μπορεί να βάλει εύκολα το. Δεν το βάζει, όχι. Έχει πρόβλημα. Σαν τον Πάουκ είναι ένα πράγμα. Καλή ομάδα, καλή. Σαν τον Πάουκ ένα λόγιο πράγμα. Κάνει, φτιάχνει, δημιουργεί, τελειώνει, δεν βάζει γκολ. Βλέπει τη αιστεία σπιρτόκου, το μικρό. Λοιπόν, σαν σήμερα παραδίδεται στην Ελλάδα το θορυκτό Αβέροφ. Είναι αυτό. Το πλοίο, το καράβι. Είχε, τι έγινε. Αυτό έχουμε κάτω εδώ. Τι έχουμε εδώ. Όχι, αυτό το φαλακρό, το βέλος. Αυτό το βέλος φαλακρό. Είναι το βέλος. Α, όχι, δεν είναι. Ένας άχρηστος πλοίαρχος. Ναι. Επί Χούντας φοβήθηκε και πήγε ζήτησε στην Ιταλία, πώς το λένε, άσυλο. Ναι. Και, είμαι... το πήρανε, και αυτό πήρανε, συγγνώμη, το πλοίο. Ναι, τα ξέρεις και αυτά, ε. Και αντί να το βουλιάξουν από την τροπή που πήγε εν καιρό ειρήνης και ζήτησε άσυλο. Το έχουν και το εξέτουνε στην παραλία Θεσσαλονίκη. Πάντα παιδιά μια φωτογραφία, δεν ξέρουν εκεί ότι περιγεράζει. Όλοι πάνε και ένας φοβισιάρης πλοίαρχος και αντί να πάει εκεί να ρημάξει τη Χούντα με άλλους 10 πλοίαρχους, σηκώθηκε και έφυγε από το φόβο. Και αυτά τα ξέρεις, ρε Παγάσα. Όλα τα ξέρω. Αφήνεις τίποτα όρθιο. Λοιπόν, στην Τουρκία είχαμε εκλογές. Προηγείται ο Ερντογάν. Το πάρει ο Ερντογάν. Με 49,3. Έτσι. Το αφισβητεί το αποτέλεσμα ο άλλος, ο Κιλιτάρογλου, όπως λέγεται. Ο Χαλαμπάλογλου. Ναι. Έχουμε μάχη όμως ακόμα. Κοίταξε, στην Τουρκία, ξέρεις, ψηφίζουν Ερντογάν τα έγκατα, τα βάθη της Ασίας. Στην Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, δεν τον ψηφίζουν, δεν τον θέλουν να τον βλέπουν. Πώς? Βλέπουν Ερντογάν και του πετάνε βελάκια. Ναι. Μικρά Ασία, παράλια, Κωνσταντινούπολη. Ναι, είναι μαχητές οι Τούρκοι. Εσείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, ποια περιοχή πετάει βελάκια το Μητσοτάκη? Υπάρχει καμία. Δεν θα υπάρχει κάτι. Ρωτάω να με πει. Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα επειδή τα ρώτησα το καλοκαίρι που βρέθηκα. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη με πετάει βελάκια το Μητσοτάκη. Όχι. Εγώ νομίζω πως ναι. Σε κάποια σημεία ναι. Σε κάποιες περιοχές. Ποια περιοχή? Κάποιες περιοχές. Εδώ η Τούμπα, σου. Η Τούμπα. Η Τούμπα το πετάει βελάκια. Περιμένουν διορισμούς και μεταθέσεις όλοι. Α, όλοι θεωρήσαμε. Για να το τελειώσω αυτό, να πω ότι στην Τουρκία θα κρυθούν όλα στο δεύτερο γύρο οι προεδρικές εκλογές. Πώ δεν μαντιάζει? Άλλο μιλάω με τον Ερντογάν. Ναι. Που είναι σκληροπυρηνικός, ναι, και άλλο με τον άλλο Τζακίρογλου, πόσο λένε εκεί πέρα τώρα, τον Τσιπίρογλου, πόσο λένε. Λοιπόν, κάτω από 50 εδώ είναι και ο χάρτης. Βλέπεις ότι δεν στο χάρτη που δεν τον ψηφίζουν τον Ερντογάν. Δηλαδή ο Ερντογάν τι έκανε τον Τσακόλ. Ήταν όλη την ώρα, κάθε τρεις και λίγο μπαίνει μέσα στην Ελλάδα. Δεν κάνει τίποτα άλλο, γελάει ο κόσμος. Όλο μπαίνει, όλο μπαίνει, όλο θα σας κάνω. Σαν τον Βαραγιάννη, θα πάρει κύπελο κάθε χρόνο. Στο Ερντογάν, πώς θα σε κύπελα πήρε ο Άρης. Ναι, λοιπόν, εντάξει, την ρώτησα τον Βαραγιάννη. Ο Βαραγιάννη μια χαρά χθες πήγε το αποτέλεσμα. Εγώ τι έκανα χθες? Είχαμε γιούγκε. Θα πάμε τώρα, μισό. Τι αποτέλεσμα πήρε ο Ηλίθι? Γιατί δεν βάλει ο Πάλμα το πέναλτι, το έλεγα στο live εγώ. Το βάλει ο Καμαρά. Αυτό είναι βλάκα. Άμα έχει σέντερφορ ο οποίο χάνει τα πέναλτι, παιδιά, αφήστε το σέντερφορ. Έχω ένα παίκτη, δεν λέμε. Άμα έχει σέντερφορ ο επιθετικό σου, το εννιάρι σου, ο κύλε σου, βαράει και βάζει ένα στα τέσσερα πέναλτι, τι να το κάνω εγώ? Θέλω να βάλει τα πέναλτι. Ποιο θέλει? Ο Σαφόρα που κάνει τον προπονητή, φταίει. Α, λες που τον έβαλε να βάλει τον Βαραγιάννη. Κάπου διάβασα, ήταν εντολή, λέει,
να το χτυπήσει ο Πάλμα. Και δεν πήγε μέσα στο τραβήξει ένα κουτουλίδι και να τον ξαπλώσει κάτω. Ναι. Ο Αλέφαντος έπαινε μέσα, του έδερνε. Καλά, τώρα δεν είμαστε σε εποχή Αλέφαντος. Εσύ έχει κολλήσει την εποχή του Αλέφαντος σε κάποια θέματα. Ό,τι έκανε ο Αλέφαντος. Είμαι εγώ προπονητής. Κάτω ένα νεύμα, βαράει ο άλλος. Όχι από μέσα το χτυπάει. Και πάει και το χτυπάει αυτό και το κάνει. Ναι. Βάλ τον έξω, μα θες μετά. Μπαίνεις μέσα, τον βουτάς. Α, τον βουτάς. Τον βουτάς, τον χτυπάς, τον κλωτσάς. Έχει σημαδεύσει δεκαετία 70-80, κύριε, εσύ με Αλέφαντο και την έχεις μεταφέρει μισό αιώνα μετά. Γιατί, ρε φίλε. Μισό αιώνα μετά συνεχίζει δηλαδή, να μεταφέρει. Τώρα με τον ΠΑΟΚ, δίνει εντολή ο Λουτσέσκου. Ναι. Στον Πέστονα, στον Κούρτη, λέμε να χτυπήσει πέρα. Ωραία, ναι. Και ο Κούρτη τα βάζει. Κούρτη τα βάζει. Και πάει και το βαράει, ξέρω εγώ, το ακούτε και το κάνει. Ο Μπίστερ και το κάνει. Και παραβλέπει τις εντολές, το κάνει κιόλα. Τον πετάω έξω. Το πετάω έξω, ναι, για να το παραδειγματικά. Τι έκανε. Τι έκανε ο Τερσής. Τι έκανε ο Τερσής. Θα με πεις, εγώ δεν το είδα το μάτσο, εγώ είμαι στην Τούμπα. Έχω να σου πω από την Τούμπα του Σου. Μετρούσε το άκουσε πιο αράβη να το βάλει στο Μασούτη. Τι κερδίζει, ρε. Άσε με. Γιατί τον τρώσε ο Τερσής. Γιατί τον απεγοήτευσε να πούμε. Τον τρώσε ο Τερσής. Και θα τον έχουμε και του χρόνου εδώ Τερσής. Τον τρώσε ο Τερσής. Τι τον κάνω, μόνο. Εντάξει, πήρε αποτέλεσμα πάλι τον τρώσε. Γιατί έχει μυαλό Καρυπίδη. Έχει ένα μπέκτη, ρε. Πολύ μυαλό έχει ο Καρυπίδης. Και θα σου πω γιατί έχει πολύ μυαλό. Όχι, να σου πω εγώ γιατί. Γιατί έχει μυαλό. Γιατί, δηλαδή, ο Καρυπίδης είδε και από εδώ. Είχα Μπούργο, είχα έτσι, είχα πάρκο. Είχα τι άλλο παραπάνω μου κάνουν. Τι άλλο λέω. Πληρώνω αποζημιώ μετά. Α, έχω το δικό μου εδώ. Πάρτε κι εσεί τον Μπέλι να μου. Μπέλι πάει. Τέταρτη θα βγείτε. Τον Μπέλι. Να σου πω κάτι. Πάρτε τον Μπάμπι Μιχαλίδη. Αν είναι ο Πάοκ τώρα. Πάρτε τον Καρτσία. Αν είναι ο Πάοκ πάλι να μου φέρει Νάσμπεργκ, να μου φέρει Ρικάρντου. Να μην μου πάρει παίξα μου δυναμό στο ρόστερ. Βάλε όποιο είναι συνδυτά του Μαλεζά βάλε. Άμα είναι τέτοιο σχέδιο, είναι φυσικά. Με βοηθά τον Ζαβαντία. Πάλι τέταρτο πέμπτο αφή. Λοιπόν, πού το δημιουργεί ο Ζαβαντία τώρα. Ξέρω κι εγώ γιατί. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ψυχάρη. Συγγραφέα Ψυχάρη. Τι συγγραφέα είναι. Ο Ιωάννης είχα φιλόλογος και συγγραφέας. Δεν έχεις διαβάσει καθόλου ψυχάρισε. Τι πράγμα είσαι, ρε. Όχι, ψυχάκια διαβάζει. Ψυχάκια διαβάζει, ναι. Λοιπόν, δεν έχει κάτι μαραμάν σήμερα. Ένα ζωγράφο λέει ο Έντουαρτ Χόπερ, τον ξέρει τον Χόπερ. Όχι, δεν ξέρω. Δεν τον ξέρει. Και ο Κάρλος Φουέντες Μεξικανός, δεν έχει. Δεν έχει. Ποιο πέθανε σε σήμερα, ή κανένα. Αυτοί δεν έχει. Πέθαναν. Δεν έχει. Πέθαναν, ναι. Δεν έχει άλλο. Δεν τραβάει εδώ πέρα. Πάμε λίγο να υποδεχτούμε στο χολ τη εκπομπή, φίλε. Θα βλέπεις. Πήγα στη Νίκαια. Θα με πεις τώρα, θα πάμε και εκεί. Ναι, τώρα τι σχέση έχει αυτή να με τη Νίκαια όμως. Μαύρη δεν είναι, για. Τι μαύρη, ρε. Πλάκα με κάνεις εδώ. Τώρα μιλάμε καστανόξαδο, μπουμπούκι μόλις ανθίζει. Μόλις έχει βγει το λουλούδι και ξεδιπλώνεται. Αν αρθίζει εδώ πέρα. Δεν θα δουλεύει κανένας. Γεια σας κύριε Κουλιανέ, θα σε πω. Εντάξει, θα φάω μια κρυάδα με το κύριε. Θα σου πω, δεν βλέπεις που βάφω το μουσ. Θα σου πω, δεν άσε τα κέρια. Γεια σας κύριε Κουλιανέδες. Ναι. Ακοίτατη. Εμένα θα με πει κύριος, θα σε πει Μπαρμπαράφ, θα σε πει όμως εσένα. Ναι, αλλά εμένα ναι. Σταματά 16, 15, 14, 17, 18, 19. Θα σταματήσουν τώρα. Και βγαίνουν φωτογραφίες. Αλλά, ναι, ξέρεις γιατί. Μπαρμπα δεν με λένε πάντως. Να σε πω γιατί θέλω να βγει φωτογραφίες. Εγώ θα σε πω γιατί. Δεν ξέρω. 15, κάνεις 60 χρόνια δεν ήρθε να βγει. Να σε πω γιατί. Για να τα δείχνουν στα αγόρια τους και τους θείους. Δες και είχα φωτογραφία με τον Μπαρμπαράφ. Δεν ξέρω. Είχα φωτογραφία με τον Μπαρμπαράφ. Σπάδας μόνο έρθει και εμένα χθε ήταν λοιπόν βγήκε μια 55 μαζί μου. Λέει θέλω να δώσω να δείξω στον άντρα μου, λέει να δω. Φάμε κανένα. Όχι, μου λέει, μην ακούνε, ακούει και έτσι. Έλα να βγούμε, λέει, φωτογραφία. Λέω, τι να βγει, δεν σε δω μούτρα μου, λέει, κούκλο, εσά τον άλλο να σε κοροδεύει, μου λέει. Μία. Έτσι με έλεγε. Πόσο χρόνο είναι, 55. Εμεινό από αυτήν. Ναι, εντάξει. Ναι. Καημένη, ναι. Τελειωμένη. Υπάρχουν λοιπόν, πινακίδε. Έχουμε ένα έργο. Βγήκε φωτογραφία με την άλλη που έχει τελειώσει, παρέδο πινακίδε. 55 χρονών γυναίκα, ρε βρήκε. Εγώ βρήκα. Εγώ βρήκα. Ξέρεις, εγώ που είμαι χαμηλότερο, δεν μοιράζω κάρτε έτσι. Πάντα ήταν καμιά 60. Ναι. Τι σεξ να κάνουν αυτοί. Ναι. Πάει. Πάει, τέλος. Κοντά είσαι. Κοντά είναι. Γελάς όμως, κοντά είσαι. 60 άνθρωπος, 55 εσύ. Τι 60 είναι και αυτός. Ναι, σωστό, εδώ παιδιά, να ξέρετε, εδώ είμαι μαζί του. Άμου βιόγκος. Τι είπα ξύλο, λοιπόν. Άμου βιόγκος, εντάξει. Λοιπόν, στην υποδοχή έχουμε ένα έργο τέχνης. Εγώ έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω μόνο. Ναι, όντως, τα αρχίδια της είναι... Έργο φυσικά και όλα natural. Να χτυπάει με βγάλει και να βγάλει. Ναι. Δεν ξέρω αν πρόσεξε το ροδάκινο κάτω εδώ χαμηλά. Το είδε το ροδάκινο που παιδιά δεν ξέρω να είδατε ότι να είναι και ροδάκινο από κάτω. Έτσι κάτω αριστερά. Ούτε μεγάλα στήθια, τίποτα. Μικρά. Βερία είναι το ροδάκινο. Πρόσεξε με βερία στο ροδάκινο. Έχουν καλά ροδάκινο, δεν έχουν εκεί στη Βέρεια. Βέρεια. Ναι, τι έχουν καλά. Εντάξει. Υπόπτη πόλη. Και αυτή. Ποια δεν είναι ύποπτη για σένα. Ένα καθαρό εκεί. Παίρνω ποια πόλη δεν είναι ύποπτη. Η Κατερίνη είναι ύποπτη. Κατερίνη και. Έχει άλλα τα. Πώς δεν είναι ύποπτη. Τα μαύρα γητά. Χίλια δυο έχει. Η Βέρεια είναι ύποπτη. Η Καβάλα. Καβάλα κούκα. Παλιά ήταν. Τώρα είναι δολοφόνο. Τώρα έχουμε εκεί. Ξύχασαν λίγο για αυτό. Καθαρίσαν. Ξάδι. Ξάδι τι, ξάδι. Άμα θες να δεις μαυρίλα. Ναι.
Πάει στην Τολμαίδα. Έβαλε τον φλόκο, ήρθε ο Κερμανίδης. Και του είπε για την Τολμαίδα ότι έχει γυναικάρες. Εσύ εκεί επιμένεις. Κερμανίδης. Α, μπράβο. Βρήκε γυναικάρο ο Κερμανίδης. Πολλές έχει. Ναι. Έχει πολλές. Έχει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτω από αυτό το έργο τέχνης, παιδιά, με αυτή την κορασίδα η οποία κοιτάζει στο υπερπέρα, δεν ξέρω τι κοιτάζει. Αν έρχονται μεταγραφές στον ΠΑΟΚ, αν έρχονται γκρίνιες, αν έρχεται κύπελο. Κοιτάζει τη βαλίτσα του Λουτσέσκου που γεμίζει. Αυτό κοιτάζει. Τι τη γεμίζει. Για τον πόλο. Του πότο τη βάλει. Θες ανάκατα πάλι. Αυτά κοιτάζει. Θες ανάκατα. Τα να λέτε στον κόσμο. Καλημέρα κουμπαράκια μου. Όμορφες ψυχές από Ρόδο. Έπρεπε να βρείτε φωτογραφία του Ρουμάνου για τις επιτυχίες των 2 ετών που έχει καταφέρει και την επιστροφή της ομαδάρας μας στα πέτρινα χρόνια. Γιατί πέτρινα χρόνια χρωστάει ο ΠΑΟΚ πουθενά. Όχι. Ποια πέτρινα ρε φωτάρα. Εντάξει, μια χαρά. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μετά από 6 χρόνια στη τέταρτη θέση. Εντάξει, μια χαρά. Είχε 6 χρόνια, ερχόταν πρώτος δεύτερος. ΠΑΟΚ ανοίξει το λαό, θα αρχίσουν τα ίδια. Εντάξει, θα πάμε να τα πούμε μετά αυτά. Θα πάμε να τα πούμε γιατί χθες η στάση μου άρεσε του κόσμου, να ξέρεις. Όταν το κράζουμε, το κράζουμε, χθες μάρε. Ήταν ότι έρχεσαι εδώ, ρε, τι έρχεσαι εδώ. Χάσατε το μας, χάσατε την θέση, έρχεται να πάρετε χειροκρότημα. Γιατί πήγαν αυτοί. Πήγαν. Σου λέει πάμε εκεί, έχουμε το τελικό κυπέλλου. Και τι ήθελα να του κάνω, του χειροκροτήσω. Πήρανε τη γιούγα του. Πήγετε. Ναι. Παίρνετε το κύπελο για να αποθεωθείτε. Αλλιώ λέει μην έρχεστε. Και αν δεν φέρω και το κύπελο, δεν θα γίνει. Εντάξει. Θα φταίει μετά. Κατά σειρά. Διοίκηση. Ναι. Προπονητή. Ναι. Τεχνικό διευθυντή. Παίχτε. Μάλιστα. Κατά σειρά. Και τι θα γίνει. Πρώτα ξεκινάμε από τη διοίκηση. Εντάξει, πάει η χρονιά. Θα το πάρει. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Όχι, πρόσεξε. Αν το πάρει το κύπελο, ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτά που λέμε τώρα θα αναθεωρήσουν άπαντε. Γι' αυτό σου λέω χθε ήταν σε μια διχάλα. Κράζουμε, ξεφωνίζουμε, ψιλοπουκάρουμε. Τι κάνουμε, χειροκροτούμε, δεν χειροκροτούμε. Πώς το βλέπεις, θα το πάρετε δηλαδή. 50-50 είναι για μένα. Όπως όλα τα παιχνίδια τελικό κυπέλλον. Αν το πάρετε, τι θα γίνει ο Λουτσέσκου. Τίποτα δεν θα γίνει. Οπότε, πάει στην Νάπολη. Δεν νομίζω, σιγά μην υπάρχει πρόταση για τον Μπότο από την Νάπολη. Το γράψα αυτό. Το γράψα, δεν ξέρω. Έχει, να σου πω. Ένα ο γνωστό φίλο που δουλεύει στην Ιταλία του Μπότο, ναι. Που κάθε φορά που πάει ο Μπότο στην Ιταλία γράφει και ένα άρθρο. Αυτό είναι. Φράγκα δηλαδή. Και... δεν ξέρω, μπορεί να είναι φίλο που γράψε να ακούγεται το όνομά μου. Είναι δυνατό τώρα η Νάπολη να πάρει τον Μπότο από τον ΠΑΟΚ τεχνικό διευθυντή. Τα ακούμε και γελάμε. Μάλιστα. Έτσι θα δουλεύουν με άλλα λόγια. Ποιοι μα δουλεύουν. Αυτοί που είναι στο ΠΑΟΚ, σα δουλεύουν. Όχι, στην Ιταλία γράφτηκε αυτό. Τι σα δουλεύουν. Ναι, στην Ιταλία. Οπότε έχει δύο τρεις φίλους καλούς στην Ιταλία, μωρέ. Γράψε ένα κειμενάκι. Δεν έχει κανένα. Δεν μπορεί να έχει εδώ, δεν ξέρω. Δεν γίνεται γράφουν. Δεν γράφουν γιατί δεν γίνεται και κάτι. Λοιπόν, Ιταλία. Ναι. Θα πάμε, θα επιστρέψουμε. Να βάλουμε σε σειρά το πρωτάθλημα. Οριστική κατάταξη, να σχολιάσουμε λίγο τις ομάδες. Τα χθεσινά παιχνίδια. Τρία πράγματα τώρα θα κάνουμε. Το ξέρω, κάνουμε. Τέλος πάντων. Θα σχολιάσουμε τις ομάδες. Τι θες, αγόρι, να σχολιάσουμε. Τι θες, το σχολιάσουμε. Θα μας πεις τι έγινε στην Νίκαια. Θα σου πω τι έγινε στην Τούμπα. Πήγαμε και σε δύο γήπεδα. Θα μας πεις λίγο το Μάσο στο Παναθηναϊκό με τον Άρη που το είδες, γιατί εγώ δεν το είδα μέσω γήπεδο. Είδα, με τρία μάτσα βλέπω. Θα πάμε στη Β' Εθνική. Γίνεται μαλλιοβράση πλέον μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Βγήκαν οι ομάδες. Βγήκαν ο Παναθηναϊκό, βγήκε ο άλλος. Ναι, αλλά κάτω στην ουρά είναι τέσσερις ομάδες για μία θέση. Μέρη, Απόλλων Πόντου, Μακεδονικός και Αλμοπός νομίζω. Τέσσερις ομάδες, μία θα πάρει. Όψησε η δημόσια σχέση, θα σωθεί. Ωραία. Θα πάμε στα Ευρώπα, να δούμε ποιοι παίρνουν πρωταθλήματα, ποιοι που δεν ξέρουμε. Όχι, δεν τα ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Στην Αγγλία ξέρει ποιο θα πέσει. Όχι, ξέρω ποιο το πήρε. Εσύ τι το πήρε, ποιο το πάρει. Θα τα δούμε όλα αυτά, Ρετίνο. Θα τα δούμε. Είσαι έτοιμο. Ναι. Θέλω να μου πει ιστορίε και από την Νίκαια. Η Νίκαια. Ναι. Αλλά μετά 8 ώρα. Μόλι ήταν Εδράρα, να πούμε. Εδράρα, αλλά είχε ο Τόσιτς και του καθάρισε. Ο προπονητή, ποιο ήταν ο προπονητή. Το έχασε ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου το χρεστό μαζί. Άγαλμα, λέει, ήταν μια ώρα μετά το τέλο του αγώνα. Έπαιρνε τρίτο σεντερμπακ 35 λεπτά και έχασε το κέντρο. Μπήκε μέσα η Λαμία. Είχε το παντικά σε 3-5-2. Γεμάτο το γήπεδο. Τίγκα. Θα το πούμε μετά. Λοιπόν, το Final Four της EuroLeague είναι στην Νόβα, φίλες και φίλοι. Δείτε τον Ολυμπιακό που διεκδικεί το τέταρτο αστέρι του. Έτσι, τσούκου τσούκου πλησιάζει προς τον Παναθηναϊκό, ειδικά να το πάρει. Στο Κάουνας θα γίνουν όλα αυτά, αλλά εσείς μην χάσετε τους συναρπαστικούς αγώνες, αλλά και όλη τη δράση της EuroLeague για τις επόμενες 5 παρακαλώ σεζόν αποκλειστικά στο Nova Sports. Δείτε τα όλα με τα προγράμματα Aeon Plus με τους 3 πρώτους μήνες να είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Ραπ και Κουλ, επιστρέφουμε για να τα βάλουμε σε τάξη όλα. Για μένα η Φιλανδία το σήκωσε, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα, τα παλικαράκια μας ψήνισαν στο 100. Δώσε Ερθανάση, δώσε γούδι και χορό, φίλες και φίλοι, κάθε εβδομάδα. Στο Βεργίνα Θέατρο μας περιμένει ένα διαφορετικό αφιέρωμα με τον Γιώργο Θεοφάνους, αν θέλετε νησιώτικα, λαϊκά, σύγχρονα, από όλα χιομπαξές. Και χορός και πολλά τραγούδια κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10. Όσοι λοιπόν θέλετε να το ρίξετε έξω, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα Public, στο Media Markt,
Nova και sonviva.gr τηλεφωνικά στο 2310-491-291. 43 μετά τις 8, ραπ και κουλ εδώ, Απίκο, μαζί με Θανάση Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα θα πάμε μέχρι και τις 10. Ουσιαστικά δίνω έτσι για να πάμε και στα αγωνιστικά, δύο ήταν τα μάτς τα οποία αξίζουν κουβέντας. Yeah. Σε αυτά που βρεθήκαμε. Ναι. Ένα στην Νίκαια με την Λαμία που έκρινε την παραμονή και ένα στην Τούμπα που έκρινε την τρίτη θέση. Τα άλλα όλα ήταν φιέστες, δοκιμές, να είχαμε να λέγαμε. Την τρίτη θέση, α πούμε κάτι. Ναι. Ο δικό σου προπονητή. Ναι. Σαν την. Τη Σνόμπαρε. Τη Σνόμπαρε, ναι. Όχι, ρε φίλε, αυτό είναι ο Πάκου φετινό. Για μένα. Αν είναι αυτό ο Πάκου φετινό, δεν παίρνει κύπελο. Αν αυτό ο Πάκου φετινό. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι απεσιόδοξοι στο τελικό. Αλλά εγώ θα πω ότι ο κύπελο είναι πάντοτε ένα ξεχωριστό μάτσο, είναι ένα παιχνίδι. Μπορεί να κρυθεί σε μια στιγμή. Μετά το κύπελο, αν το χάσετε. Μετά θα βρείτε τον Λουτσέσκο. Πάρε θέση μάχη. Ναι. Γιατί τον πρόεδρο δεν τον πειράζει κανένα. Όχι, όχι, όχι. Για μένα. Βοηθάει κόσμο ο πρόεδρο. Και καλά κάνει και βοηθάει ο κόσμο ο πρόεδρο. Οπότε άμα είναι να διαλέξουμε. Αλλά εγώ θέλω να βοηθήσει την ομάδα. Ποια ομάδα. Όχι, θέλω να διαλέξω. Την ομάδα βοηθήσει. Θέλω να μου πάρει 3-4 νάρι το καλοκαίρι. Όχι ένα και 5 πιτσιρίκια και 2 ρίσκα. Άμα είναι να διαλέξει. Άμα να μου πάρει Νάσμπερ και Ρικάρδο, τι θα κάνω. Τώρα τι θα πάρει. Άκου τι θα πάρει. Εσύ λες τι θα. Τι θα πάρει. Εγώ λέω τι πρέπει να γίνει. Προμοτάρουν τον Ουρακοτάνγκη τον Γκαρσία. Ναι. Εσύ θα λες Λουτσέσκου, Λουτσέσκου. Όχι, εγώ θα λέω πρόεδρε, πρόεδρε. Πρόεδρε, πρόεδρε, 4 χρόνια άλλη, μετά τον Νταμπλ, η ομάδα αποδυναμώνεται κάθε χρόνο. Οι άλλοι πρόεδρε, πρόεδρε, δεν τον πειράζει τον πρόεδρο, αρχίζει να πειράζει τον Λουτσέσκου. Πού, σε ποια χώρα. Καλά, όποιο πιστεύει ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι μόνο ο Λουτσέσκου, δεν νιώθει από εδώ. Τι πιστεύει. Ναι. Τι θα γίνει, σου λέω. Τι θα γίνει, ναι. Τι πιστεύει. Γι' αυτό με τον Λουτσέσκου. Πάρ το έργο λίγο αλλιώς για σε... Εγώ θα πάρω το έργο όπως το νιώθω. Δεν πάω ποτέ με τα ρεύματα. Ποια βολή τον έχουν τον Λουτσέσκου. Έτοιμο τον έχουν. Εντάξει, άμα τον έχουν έτοιμο, να δουν ποιο αυτή. Άμα η ομάδα συνεχίζει να μην ενισχύει το, δεν πάει να φέρει τον Βάιτσβάλερ εδώ πέρα. Τέταρτο, άντρε και πέμπτο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εγώ στόπα, το μέλλον δεν το βλέπω η βαλίτσα του Λουτσέσκου να μένει εδώ. Εσύ θε να κάνει ένα κατοσούρα τώρα. Λέω τι βλέπω. Ερώτηση. Και εγώ είπα μπορεί ο Ολυμπιακό να δώσει το μπάτσο. Το Παναθηναϊκό και δεν το έδωσε. Τι θα κάνουμε τώρα. Φυσικά αυτό σου λοιπόν θα το δώσει. Και χθε βγήκε ο Ανικό και η ΑΕ και εμεί στην ΑΕ κρεμόμαστε και ελπίζουμε να είναι σοβαροί. Και κάτσε ρε Ανικό. Κύπελο παίρνει. Εσύ ήσουν αδιάφορο και το έκανε. Ο άλλο παίρνει κύπελο. Τι θα κάνει, θα χαριστεί τον ΠΑΟΚ που του παίρνει 3 χρόνια σε ρί κύπελο. Υπάρχει ενδεχόμενο 1% να χαριστεί η ΑΕ στον ΠΑΟΚ. Δικαιώνει τον Ραπτόπουλο ο Ανικό γιατί μιλάει τη γλώσσα τη δική μου. Δηλαδή, τι λέει. Αλλά η γλώσσα δική σου τι διασύρθηκε. Ο Παναθηναϊκό έχασε από τον Ολυμπιακό. Τι Ανικό. Τι Ανικό. Έχασε ο Ανικό. Κάτι είπε. Ναι. Ότι λέγατε όλοι ότι εμεί ανοίξουμε τα πόδια, αλλά δεν τα ανοίξαμε. Αυτό είπε. Ωραία. Βεβαίως. Και μετά ήθελε να ρίξει το βάρο. Ορίστε, δε ΑΕΚ, και εμεί τι κάναμε για σένα. Βεβαίως. Ναι, δεν πιστεύω να τα ανοίξει. Ναι, αλλά η ΑΕΚ είναι ενδιαφερόμενη, δεν είναι αδιάφορη. Ναι. Η ΑΕΚ πάει να πάρει τον double πάνω στο άλογο τώρα. Αν το χάσει δηλαδή η ΑΕΚ το κύπελο. Τι θα γίνει. Μα υπάρχει μια εγκρίνια, μουρμούρα. Τι γιατί μουρμούρα. Δεν το πήραμε double με αυτού πάλι. Μα ζαλίζουν τα με. Καλά, κοίταξε. Ο ΑΕΚΣ με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει ένταση έτσι. Να πρωτάθλημα το 18 όπω έγινε. Κύπελα τελικού που χάνει. Στα δόντια σα μέσα. Ποια σάλια, ρε. Ποια σάλια με τα σάλια. Ακόμα για σάλια μιλά. Και εγώ θα κάνω ένα ποδοσφαιρικό ερώτημα. Σε κάνω ποδοσφαιρικό. Γλύφεστε με την ΑΕΚ, ρε. Τι λες εσύ τώρα. Εσύ τι λες. Εγώ δεν λέω ότι γλύφομαι. Εσύ το λες αυτό. Εδώ η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα δίκαια. Ναι. Δικαιότατα το πήρε. Παίρνει διαιτησίες. Ναι. Και εδώ δεν λέτε τίποτα. Ενώ αν τα κάνει ο Ολυμπιακός θα φωνάζατε. Από την έχω μάσει. Συνδράμα με ρε φίλε. Στο χορτάρι εγώ σου λέω τι. Συνδράματε τώρα εσύ. Εγώ σε κάνω ερώτηση ποδοσφαιρική τώρα. Λοιπόν. Παίρνει ο ΠΑΟΚ εδώ, ποιο είναι ο καλύτερο προπονητή. Ποιο είναι ο καλύτερο για σένα, ο Γκουαρδιόλα, ποιο είναι. Που ξεχνάει να κάνει αλλαγέ. Ποιο. Ξεχνάει. Δεν κάνει αλλαγέ. Στα δύο τελευταία μαζί δεν έκανε αλλαγή. Και τι έπαθε. Βρε σου λέω τώρα, ποιο. Με κάνει ο κόκκινο κρυκή τον Γκουαρδιόλα και δεν έκανε αλλαγέ. Δηλαδή θα πέσει το κτίριο μα πλάκο. Ναι, ναι, α έκανε κανένα ένα-δύο ένα ρεά, θα σε έλεγα. Το έκανε. Εντάξει, καμιά φορά και τι ξεβοηθάει. Ποιο είναι ο καλύτερο, ο Γκουαρδιόλα. Ωραία. Φέρ τον Γκουαρδιόλα εδώ και φέρ του πάλι. Νάσμπερ, φέρ του Ρικάρντο, φέρ του ένα παίχτη έμπερο, βάλ του 4 πιτσιρίκια. Θα θεί πάνω ποτέ δαρτό. Τον Παναθηναϊκό τι τον έφερε ο άλλο δηλαδή. Τον Παναθηναϊκό τον έφερε, πλάκα με κάνει. Τον έχει. Το καλοκαίρι θυμάστε πήρε ο Παναθηναϊκό. Τι πήρε. Πήρε σπόραν 5 εκατομμύρια. Τι έκανε σπόραν. Άλλο αυτό άμα δεν βγήκε. Ό,τι έκανε ο Λιβέα. Πήρε Μπερνάρ. Τι έκανε. Τι έκανε. Πήρε Μπερνάρ. Μπερνάρ. Ναι, ναι, όλα τα 9 μέρα. Έδωσε λεφτά, άσχετα δεν του βγήκαν όλε τι μεταγραφέ. Και ακόμα και το Γενάρη που κράζουν πάνω εκεί. Πήρε το Ματσίνι. Έδωσε λεφτά. Στον κόλλε καλά. Δεν του βγήκε. Εντάξει, Ματσίνι. Θα του μάλαμε τον Φλόρο τώρα. Τι έγινε. Πήρε παίχτη που έχει χέσλε. Για το Ματσίνι να το πούλε. Φάτε τον αρεβάζει λε τη μάπα το Ματσίνι. Δεν με απαντά όμω πάλι. Του λέω. Το απαντάω εγώ γιατί με κόλλαγε. Όχι για το Ματσίνι. Ναι, εντάξει, οκ. Εγώ σου λέω. Το Κλάιν Μάγκερ. Το Κλάιν Χάσλε πήρε. Έμπειρο. Μια χαρά ποδοσφαιριστή. Απλά δεν μπόρεσα να τον εντάξει αμέσω
ο Γιωβάνοβιτς. Μια χαρά ποδοσφαιριστής. Μια χαρά είναι ο Κλάιν Χέισλερ. Κάτσε και να το δείξω ότι είναι μια χαρά. Ο Γκουρμπέλι MVP είχε. Εντάξει, ο Γκουρμπέλι αφού είναι αρχηγός στην ομάδα δύο χρόνια ξέρει τα πάντα για την ομάδα. Με τον Γκουρμπέλι MVP μωρέ τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε λεφτά, κάποια δεν του βγήκαν. Εντάξει, ο Σπόρο για μένα δεν του βγήκε. Το πάτσο του Παναθηναϊκού πιο μικρό από το δικό σου. Όχι, μία ή άλλη είναι. Τι μία ή άλλη. Μία ή άλλη είναι. Και τη ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι πιο ακριβά. Και διαιτησία δεν είχε. Ναι. Και το πάτε δεν είχε διαιτησία ο Παναθηναϊκός. Πού είχε διαιτησία. Σε κέρδισε 15 πέναλτι μετά το 90. Ναι. Άμα δεν την είχε, δεν θα τα δίνει αυτά τα πέναλτι. Θα έκλειναν τα μάτια. Και ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ούτε κομβικό. Οκ. Ούτε κομβικό. Εκεί αν δεν. Η ΑΕΚ πήρε τα σφυρίγματα ή ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ, η ζυγαριά, η ΑΕΚ τα έχει πάρει. Εδώ είπατε τίποτα. Τι θες να πω, βγάλουμε λάβαρο, επανάσταση. Τι να πει, είμαστε εδώ πέρα. Σιγά μου, ρε, και σε ρωτάω πάλι, αλλά πα να αποφύγει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Παίρνει τον, τον Γκουαρδιόλα. Ναι. Αλλά του φέρνει πάλι. Ρικάρντο, Νάσμπερκ, αυτού. Ναι. Ανανεώνει αυτού εδώ πέρα. Ναι. Θα πάρει πρωτάθλημα. Όχι, φυσικά. Μάλιστα. Άρα το πρόβλημα ξεκινάει από πάνω. Μάλιστα. Η ομάδα εδώ και 4 χρόνια μετά τον Νταμπλ αποδυναμώνεται. Ρίχνει το μπάτζετ, φέρνει μετριότητε, κρατάει κάποιου παίκτε. Φέτο είπαμε να μπουκάρουν και τα πιτσίρικα. Φεύγει η χρονιά είναι αποτυχημένη. Πιτσίρικα μπήκανε μέσα. Μπήκανε. Τρία πιτσίρικα. Τι κάνανε. Ημιτελή ο Κωνσταντέλια. Γιατί τι, πότε ήταν. Ημιτελή ο Κωνσταντέλια, θε. Έτσι. Άτε, ο Κουλιαράκη μπήκε στο δεύτερο μήχρονο, ήταν ένα επίπεδο πάνω από τον Νάσμπερκ. Τι σχέση είχε ο Νάσμπερκ με τον Κουλιαράκη. Το λέμε. Ναι. Όταν φέρνει ξένου, υποτίθεται ήταν ο στόπερ που θα συνόδευε τον τέτοιο. Όταν φέρνει και μπαίνει ο Πιτσιρίκο και τον κάνει ρόμπα, και ο Τζίμα πήγε στο τελευταίο τέταρτο, δεν μπορούσε να φανεί το παιδί. Εντάξει, είμαστε, okay. Εντάξει, πολύ λογικό για μένα το παλικαράκι. Το πίστευα, εγώ τον κράτησα ή ο Λουτσέσκο. Λάθο του. Ο Λουτσέσκο έχει κάνει, έχει κάνει δύο λάθη. Ο Βιερίνια, εγώ τον κράτησα. Ο Βιερίνια θα είναι και του χρόνου ενεργεία, δεν ξέρω. Θα κάνει τι ο Βιερίνια του χρόνου. Δεν ξέρω, σου λέω. Θα μπαίνει κυρία Τέσσερα και τα σπάει με τον Βιερίνια του χρόνου. Σου λέω. Ο Βιερίνια του χρόνου. Ο Κατουρί και ο Πίσεσβαρ. Ο Κατουρί και ο Πίσεσβαρ είναι τα δύο λάθη του Λουτσέσκου. Εγώ τον κράτησα τον Κατουρί. Αυτά είναι τα λάθη του. Κράτησε δύο παίχτε οι οποίοι του πρόσφεραν μηδέν. Μηδέν όμω. Ο Σαβίδη φταίει. Η διοίκηση φταίει. Εντάξει, αυτού του κράτησε και κοψοχρονιά, ειδικά ναι. Το πίσω. Τρία χρονιά, 3,5 πόσο τον κράτησε. Ναι, οκ. Okay. Αλλά το καλό και το χειμώνα δεν μπορούσε η διοίκηση. Φτάσα, δεν του τον ο Τάσον έφερε ο Γιώργη. Είναι δικιά του μεταγραφή. Πάρτε τον Γιώργη τον και βοήθησε αμέσω. Λοιπόν. Φέρε και ένα σέντερφορ το Γενάρη ναι. Και θα μιλούσα μαλλιό σήμερα. Φέρε ένα σέντερφορ να βάζει τα γκολ γιατί ο άλλο έβαλε δύο. Ο Πάου πότε έπαιξε καλά, Ρεντίνο. Πότε έπαιξε καλά. Γιατί δεν... Όταν έβαζε τα γκολ, Ολιβέρα. Σταμάτησε να βάλει γκολ τέλο. Γιατί δεν είπε τον πρόεδρο να του φέρει σέντερφορ, τον είπε. Πώ τον είπε. Α, δεν τον είπε. Καλά, δεν είμαστε εντεξί που δεν ρωτούσαμε. Περιμένω. Αυτό δεν έλεγε. Μάλιστα. Ετοιμάζουμε τα συμπεράσματα. Άρα βέβαια αυτό μου. Όχι, εσύ βγάζει, αφαίρε τα συμπεράσματα. Άρα με δικαιώνει. Και εσύ μπορεί να είσαι δυσαρεσμένο με κάτι εδώ από τον όμιλο. Φεύγει. Γιατί να είμαι δυσαρεσμένο. Για κάποια πράγματα. Γιατί το μικρόφωνο δεν είναι καθαρό. Σαν να πούμε κάτι. Έτσι, ένα. Μια χαρά είμαι. Γιατί να είμαι. Και ο Λουτσέσου θα είδε. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά πληρώνω. Γιατί γκρινιάζει. Εμένα μάκουσα να γκρινιάζω. Καλά, κάτσε εσύ να γκρινιάζει. Πώ να γκρινιάζει. Δύο φορέ γκρινιάζει εδώ πέρα στο μικρόφωνο και για χίλια δύο θέματα γκρινιάζει. Και έτσι και αλλιώ και αλλιώ. Πώ να γκρινιάζει. Κάνει κριτική. Στον όμιλο δεν κάνει κριτική. Σε πολλά θέματα. Στο marketing, στο έτσι, στο αλλιώ, στα ωράρια, στου σχολείου. Πώ να κάνει κριτική. Τι σημαίνει, δεν σ' αρέσει, μια χαρά σ' αρέσει. Φέρ του εδώ ένα φόρ να βάζει γκολ ή φέρ του ακόμα μία λύση. Φέρ του ένα πρίγωβι στα τουζένια του. Φέρ του μια χαφάρα ακόμα πίσω από το φόρ. Αυτή τη στιγμή ο Πάοκ έφυγε ο Νάρη που είχε όλα τα νούμερα και βλέπει την αιστεία σα πριν καλά, δεν πήρε και μπάλα του Σαββίδη και αν πίσω για να τα φτιάξει με τη Νέα Δημοκρατία. Και το θέμα είναι ωραία, πολιτικό. Okay. Και δεν ενοχλεί του κάτω. Και ο Πάοκ είναι το όχημα. Το χαζό το όχημα. Χαζό όχημα. Δεκτό. Το χαζό όχημα. Ωραία, χαζό όχημα. Το χαζό όχημα. Πέστε τα μα τον Αύγουστο. Μην μα πείτε δεν κατάλαβε εδώ ολόκληρε φωνέ πριν δύο χρόνια για το Μητσοτάκι ότι κάνετε τι κότε όλοι. Πάλι πέντε εκλογέ το Μητσοτάκι, δεν φωνάζει κανένα. Και ο Πάοκ είναι τέταρτο. Και άρα το πρόβλημα δεν είναι κανένα κόμμα. Το πρόβλημα είναι καθαρά τη ηγεσία. Την παραμύθια. Τέσσερα χρόνια ρίχνει τον μπάτζο μείον. Πάνε φέρε μου παίχτε επίπεδου. Εγώ δεν θα σου πω τον Πέλκα για μην λένε μαμούσου του τι λέμε για τον Πέλκα. Ναι. Φέρμου. Ο Πέλκα αυτό προτάθηκε, τι να πει για τον Πέλκα. Πέλκα ήταν χθε με τον Γιανούλη στην Τούμπα καταρχά τα παιδιά. Ναι, ο Πέλκα θέλει να φύγει. Τι νομίζει και οι δύο. Ναι. Τι θέλει και οι δύο. Θέλει του. Θέλει. Ναι, για πέσει έξυπνη να σ' ακούσω. Τώρα ο Πέλκα με τον Γιανούλη. Ναι. Ο Γιανούλη καταρχά έχει συμβόλο με την Νόριτσα. Τι συμβόλο, τι Νόριτσα. Τι την Νόριτσα. Την ξυνήτη οικονόριτσα. Ποια Νόριτσα. Δεν σ' αρέσει να σ' αρέσει να παίξει την Νόριτσα. Όχι. Νόρι. Α, μόλι Νόρι θα έλεγα πια Νόρι. Μου έρχεται τώρα ο Γιανούλη με τον Πέλκα εδώ. Βγαίνουν τις φωτογραφίες, πάω κολλέ, πάω κολλέ. Ωραία, εγώ μ' αρέσει σαν παίκτη. Θα σε χαλούσα να ψήξει ο Πάολο. Άλλο λέω. Άλλο λέω εγώ όμω. Ναι. Φυσικά και δεν με χαλάνε και είναι και καλή, πολύ καλή και το ελληνικό. Αυτό συζητάμε. Και είναι η ηλικία καταπληκτική. Είναι θελή και οι δύο όμω. Για να ακούσονται. Ο ένα είναι ξύπνιο. Την έχει πάρει χαμπάρι τη δουλειά ο Πέλκα. Ναι. Και βάζει εδώ πέρα τον
Αυτό που γίνεται εδώ πέρα που λες εδώ εσύ για μας, γίνεται σε όλα τα μέσα. Εγώ επειδή δεν μένω μόνο εδώ πέρα και σε άλλα μέσα, φωτογραφίες και έτσι παντού γίνεται. Δεν είναι μόνο εδώ. Σου λέω Μπαρμπαστρούμ δεν δίνει λεφτά. Δίνει 600 στάρικα. Κάτσε να πάμε και να το. Άλλο το πρόβλημα είναι του Μπαρμπαστρούμ. Τώρα έτσι μου το λες. Άμα δίνουμε μεταγραφή μόνο με 5-6 στάρικα, τελειώσαμε. Πάρουμε κανένα εννιάρι, μήπως λένε με το νου του. Θα γυρίσουμε πίσω. Έλα από Μπαρμπαστρούμ. Και να τα φτιάξουμε τη Νέα Δημοκρατία ακόμα καλύτερα, γιατί είναι ξύπνιος. Άρα και του χρόνου τέταρτη. Η τέταρτη θα στο. Άρα να σου πω κάτι όμως. Ο Μπουκ ήδη από τώρα σε δίνει τέταρτη. Ναι, ο Μπουκ από τώρα. Να σου πω, δεν έχει σημασία. Και ο Μπουκ έδινε πέρσι 1-30 τον Ολυμπιακό και έδινε τελευταία αγωνιστική τρίτος. Άσε με τώρα με τον Μπουκ εσύ. Εντάξει, και ο Μπουκ λάθη κάνει, δεν μην νομίζεις. Και τον Ολυμπιακό έδινε, ακλόντο φαβορή πέρσι. 1-30 τον έδινε. 1-30 έδινε ο Ολυμπιακό τον Αύγουστο. Πέρσι εδώ λέγαμε πήρε παιχταράδες, έγανε 1-30. Θα κάνει λάθη και ο Μπουκ. Δεν κοίταμε, δεν κάνει. Αλλού είναι το ερώτημα. Για πες. Εφόσον θες να ρίξει το μπάτζετ, τότε πάνε φέρε όντως τον Μαλεζά από τη δεύτερη ομάδα να γλιτώσει και 1-1,5 εκατομμύριο από τους προπονητές. Να 3-3 δηλαδή. Ανοιχτέ οι άλλοι. Άσε το 3-3. Κάτσε με τώρα. Μου λες ότι δεν θέλει να δώσει. Αν δεν θέλει να δώσει. Θα φέρει τον Καρσία. Θα φύγει το γήπεδο. Βρε πιο Μαλεζά. Ο Μαλεζά και καλά τι κάνει τη δουλειά. Ναι. Μια χαρά είναι. Καλό παιδί αυτό κοιτάξτε. Πλατσινά μηνά του δεν έχει. Τέλος πάντων. Μια χαρά του έχει. Πρωταθλήτρια δεν βγήκε, αλλά εντάξει πήρα. Βγήκαν οι K15 χθες πανηγύριζαν στην Τούμπα. Πρωτάθλημα και εκεί. Ετοιμάσου πρωτοσέλιδα με τον Ασχημάντρα τον Καρσία. Ετοιμάσου. Λες εσύ τώρα. Όχι, λέω εγώ. Και άμα πάω πάρει το κύπελο. Γιατί χρονιά. Και την άλλη φορά το πήρε το κύπελο. Ναι. Και το πήρε, ναι. Και το διώξε τον Καρσία. Καλά, τώρα μη συγκρίνει προπονητικά όμω τον Καρσία με τον Λουτσέσκου. Όποιο νιώθει από εδώ, τώρα αντιλαμβάνει. Ρώτα τον Λουτσέσκου, παιδί, μα πάρει το κύπελο θα μείνει στον Μάο. Καμά. Φυσικά και θα μείνει. Συμβόλαιο δεν έχει. Α τα συμβόλαιο. Συμβόλαιο δεν έχει. Θέλει να φύγει ο Λουτσέσκου. Πουλά αυτά, πε μα η χρονιά είναι επιτυχημένη ή όχι. Όχι η χρονιά. Θέλει να φύγει ο Λουτσέσκου. Άσε τώρα εσύ τα δικά του. Εσύ λε τώρα. Εσύ τι λε. Εσύ λε 10 τι προμόσιο. Εγώ λέω τα δεδομένα. Εσύ λε τι φαντασίε σου. Εγώ λέω τα δεδομένα. Εσύ λε τι θε να Εμένα δεν γράψανε. Τι δεν γράψανε. Θα πάω εγώ στο ράδιο Οδυσσία. Για τον Λουτσέσκου γράψανε. Καλά, δεν είσαι τόσο. Δεν είσαι και Λουτσέσκου, δεν είσαι τόσο περιζήτητο. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Μέχρι την καινούριου είσαι. Παραπάνω δεν είσαι και εσύ. Λουτσέσκου τι είναι. Περιζήτητο. Το θέλει όλο ο κόσμο. Τι κάνει. Αν δεν το πάρει. Ιταλίε. Ασία. Ποια Ιταλική ομάδα. Α την Ασία. Ποια Ιταλική ομάδα. Ποια Γερμανική ομάδα το θέλει. Βρέ, έχει 10 προτάσει. Έχει άσχημα τι προτάσει. Το παραμυθά τώρα το θέλουν προτάσει. Λοιπόν, είναι η Ρεβέρκη το θέλει. Μισό. Άσε τώρα εσύ έχει τρελαθεί με τον Λουτσέσκου τώρα. Ποιο το θέλει στην Ιταλία. Δεν ξέρουμε ποιο. Στην Αγγλία ποιο το θέλει. Δεν ξέρουμε. Στη Β' Εθνική, Χαλ. Όχι, Χαλ, δεν το θέλει. Άσε αυτά τώρα. Λοιπόν, η ομάδα φωνάζει για ένα πράγμα, όχι για προπονητή. Τι. Θέλει ποιότητα. Και η ποιότητα τι κάνετε, Κωσί μου, αγοράζετε. Ναι. Δεν αγοράζει ποιότητα ο ΠΑΟΚ εδώ και 4 χρόνια. Κάνει μισοδουλειές και πάει να βγάλει τα πιτσιρίκα του. Στα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας. Τι με ενδιαφέρει, πάει να ακούνε και στα κεντρικά του GNN. Τι με νοιάζει με να μπορεί να ακούνε, ρε φίλε. Εγώ σου λέω τι λείπει. Βρε άνοιγμα. Αυτό που λέει έχει κουράσει. Φτάνει με την ίδρυκα με τον... Με τον Λουτσέσκου λέει. Α, τον Πουλιανό προστατεύω. Τι με προστατεύει. Όταν θα πέσουν οι κοτρώνες. Γιατί να για τον Λουτσέσκου. Α πέσουν, τι θα κάνουν. Για τον βρίζουν οι Λουτσέσκου. Εγώ δεν αλλάζω άποψη. Εγώ δεν αλλάζω άποψη. Εγώ πηγαίνω ευθεία. Ναι. Για να δω και το ρεύμα πέρα θα πάω ευθεία. Ναι, ναι. Θα πέσω με την άποψή μου. Ναι. Δεν θα κάνω κολοτούμπες κάθε αγωνιστική. Λοιπόν, η χρονιά όμως είναι αποτυχημένη. Όταν βγήκαν και μου είπαν ότι μίνιμουμ δεύτερη θέση, Ευρώπη να φτάσουμε όπου πέσει. Και τελικό σκυπέλου. Δεύτερη δεν ήρθαμε, ήρθαμε τέταρτη. Έτσι, για να τα ακούνε από πάνω προς τα κάτω όλοι. Να τα ακούει η διοίκηση, να τα ακούει ο προπονητής που το ξέρει και ήταν χθες σκασμένος. Και το έβγαζε ότι ήταν σκασμένος. Σκασμένος ήταν. Γιατί, τι γιατί. Γιατί σου λέει, αν είχα ένα center for εδώ, σε κάθε παιχνίδι ο Πάο χάνει ενώ δεν είναι χειρότερος. Γιατί γίνεται αυτό. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να βάλει την μπάλα στο κουτί. Δεν μπορεί να τη βάλει. Και... Αυτό αγοράζεται την ομάδα. Και πριν ένα μήνα θέλατε να μου ανανεώσετε τον Ολιβέιρα. Αφού τα βάζε. Δεν τα βάζε Ολιβέιρα. Πότε έκανε ο Πάο Κρεσίνο. Σα έλεγα εγώ πριν δύο μήνες. Πότε. Φορικτό έλεγε. Εδώ ήταν. Φορικτό έλεγε. Τεντερφοράρα έλεγε. Τεντερφοράρα. Ο Πάο πότε έπαιξε μπαλάρα και δεν έβλεπε κανένα στην Ελλάδα φέτος. Τρεις μήνες ήταν η καλύτερη ομάδα. Μα, πότε. Πότε. Όταν ήταν on fire ο Κωνσταντέλες και πιτσιρικάδες και έβαζε τα γκολ ο Ολιβέιρα. Σταμάτησε να βάζει Ολιβέιρα. Μπούκοσε ο Κωνσταντέλες. Όλοι τραυματίστηκαν παίχτες. Κλάταρε ο Πάο. Άρα δεν είναι μπούκοσε. Εσύ τι έκανε ο Κωνσταντέλες. Έπαιξε 30-50 λεπτά από το πουθενά, είναι ρόου, συνεχόμενα. Κουράστηκε. Εντάξει, πρώτη του χρονιά είναι σε Super League. Πάρτε τόσο γυμναστήριο να τον κάνετε. Να τον πάρει και γυμναστήριο, ναι. Να σουτάρει που μου σουτάρει με 30 χιλιόμετρα. Ρα, πα τα αυτά, ρίχνει γέφυρε με αθηναϊκά ραδιόφωνα, γι' αυτό πουλά τρέλα τώρα. Και ο Ολυμπιακός επί 10 χρόνια κάθε καλοκαίρι έκλεινε 0 μπέτο
Ό,τι ακούγεται και γράφεται δεν σημαίνει ότι ισχύει, ρε, κουρσάρε, ραπ, μας χούραζες με τον Λουτσέσκου. Καλά σου λέει, ρε φίλε. Ό,τι ακούσε εσύ, δηλαδή ισχύει. Α, ο Μπότο να πάει στην Νάπολη, μα. Άντε να το δω να πάει στην Νάπολη. Απλά ο Ντίνος ακούει τα σενάρια που το βολεύουν και αυτά επεξεργάζεται για να σας κάνει το μυαλά μαρμελάδα. Ετοιμάσου, ναι. Άντε να ετοιμάσω, ναι. Ετοιμάσου να τα φτιάξει τώρα με τον Γκαρσία του χρόνου. Ποιο? Εσύ. Μα δεν έχω κακές σχέσεις με τον Γκαρσία, μια χαρά. Και με αυτόν καλές σχέσεις. Με τον Καλακόρεση. Πρόσεξε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Άλλο στη δουλειά του, ναι, άλλο επί προσωπικού. Ναι. Εγώ τον Γκαρσία τον συμπαθώ και πάρα πολύ. Και σαν τρόπο ζωής και σε όλα. Τι έχει να το συμπαθείς τον Γκαρσία? Αυτό που δεν βλέπεις εσύ. Τι έχει? Είναι μαχητής της ζωής. Από πού είναι μαχητής? Πώς είναι μαχητής? Παίρνει 200 χιλιάρια, 50 ασυμβήτα εθνική. Ναι, για να φτάσει να μην μιλάει. Κάτσε ρε φίλε με τα 200. Ναι. Αν είσαι μάγκας, έφερες και εσύ, τι να κάνουμε τώρα? Δούλεψε, έκανε ένα. Μιλάει για μαχητή. Είναι μαχητή. Τι μαχητής είναι? Μέχρι να φτάσει όμως να. Ναι, κοίταξε, όλοι. Στον ΠΑΟΚ τι μαχητή είναι? Όλοι για να φτάσουμε κάπου δίνουμε τη μάχη μας. Τι μάχη έδωσε στον ΠΑΟΚ? Ποιος, ο Γκαρσία? Τι μπάλα έπαιξε? Από μπάλα λίγα πράγματα. Τρία από. Τίτλους, άσε τι τίτλους. Τι κολέβανε? Τίτλους εκείνες εποχές δεν έπαιρνε κανένα. Που έπαιρνε την μπάλα του Ολυμπιακού. Και την έκανε 45 μέτρα στο βιβλίο. Δηλαδή αφιλητή και την ποδοσφαιρική του αξία. Έφτασε σημείο να τον πάρει η Ρεάλ Μαδρίτη και να το πήρε και ο Ιησούς Χριστός. Καλά. Την προσφορά του αμφισβητώ. Ποια αξία? Καμιά αξία εγώ δεν αμφισβητώ. Τι προσέβερε ο μαχητή που τον κάνατε μαχητή? Πήγε στη β' ομάδα χωρίς καμιά ευθύνη. Εντάξει. Αλλά ποιο δεν θέλει το καλό του? Άρα δεν είναι μαχητής, δημόσιος υπάλληλος. Κάτσε ρε, μέχρι να φτάσει, είναι 47 χρονών ο άνθρωπος. Μέχρι να φτάσει. Δεν δουλεύει την τελευταία φορά. Συνέχεια δουλεύει. Δεν δουλεύει. Ναι. Δεν δουλεύει ο άνθρωπος. Δεν έδωσε αγώνα για να φτάσει, να καταξιωθεί, να γίνει ποδοσφαιριστής. Στο δημόσιο, ρε, που δουλεύει. Ποιο δημόσιο? Στην Β' ομάδα. Στον ΠΑΟΚ Β'. Εντάξει, θα το δούμε τον χρόνο. Απλά τον Γκαρσία το θεωρώ ακόμα. Να πάει ο Γκαρσία, να πάει Ταραγώνα, να πάει Ποφεραντίνα, να πάει ο Σασούνα και να έρθει και στον ΠΑΟΚ. Δεν θα πάει ο άνθρωπος. Ξύπνιο είναι. Θα έρθει στον ΠΑΟΚ τον τέταρτο. Και άμα βγει τρίτος θα πανηγυρίζεται. Τέταρτος είναι ο ΠΑΟΚ. Εφέτος, εντάξει, με τον Γκαρσία που τον θέλει ο κόσμος, ναι, με τον λαϊκισμό, την βγάλετε του χρόνου λαϊκίστικα. Ναι. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι? Λοιπόν, αφήστε τα αυτά τώρα. Άντε πάλι βάζει και το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη θα βγει με 6 πόντους διαφορά. Ο Σαββίδης δεν ξέρω τι θα κάνει μαζί του. Πάντως το όχημα ΠΑΟΚ είναι πίσω. Σε όλα τα θέματα. Χρησιμοποιείτε το όχημα ΠΑΟΚ για, ναι, να τα φτιάξει ο κύριο Σαββίδης με το Μητσοτάκη. Αυτά να λέτε στον κόσμο. Καλά, και εμένα τι με ενδιαφέρει αυτό τώρα? Τώρα, τώρα που εμένα τα φίλο του ΠΑΟΚ τι με ενδιαφέρει? Εμένα με ενδιαφέρει το καλοκαίρι να ξανασχοληθεί με την ομάδα πιο σοβαρά, να πάρουμε 3-4 παίχτες και αυτό. Δεν είναι να αντικωθεί εδώ. Τι είναι να αντικωθεί εδώ? Άλλα 4 χρόνια θα φάμε το Μητσοτάκη στη μάπα. Καλά, τώρα το κατάλαβε. Θα το ξαναφάμε. Άρα λοιπόν οι μεταγραφές δεν έχει. Άρα το πρόβλημα είναι διοικητικό, μου λέει. Δεν είναι προπονητικό. Γιατί εγώ σου είπα ότι φταίει ο Λουτσέσκου. Καλά, τόση ώρα αυτά δεν με λες. Σου λέω ότι, ναι, στην ιστορία που θα γίνει. Ναι, το πρόβλημα δηλαδή λες είναι διοικητικό. Α, θα το φορτώσω στο Λουτσέσκου. Αυτό λέει. Που υποστηρίζει το Λουτσέσκου. Εγώ δεν υποστηρίζω κανένα. Εγώ λέω αυτά που βλέπω. Θα σε γαβγίζουνε. Ναι, εγώ λέω αυτά που βλέπω και σε έκανα και το ερώτημα. Αν έρθει ο Γκουαρδιόλα. Πες μου, σήμερα θα δει τέταρτος με αυτό το υλικό. Πάνω από τέταρτος. Ο πολύ πρωθυπουργός της χώρας που θα έρθει ο Γκουαρδιόλα, πάνω από πόντι. Ναι, σωστό. Γκουαρδιόλα, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Γκαρσία θα έρθει και θα πουλάμε εδώ. Πρέπει να βάλουμε και ο Γκαρσία να έρθει, σου λέω. Ναι. Αν έχω Ρικάρντο, έτσι παίχτες που με φέρναν τον Ρικάρντο, Νάσμπεργκ, τέτοιους παίχτες. Μα τέταρτος θα βγει του χρόνου, παιδί. Αυτό σου λέω. Άρα κανένα να μην έχω. Βάλε αυτό με το πιλότο. Ο Λουτσέσκου δεν θέλει να κάτσει τέταρτος. Θα φύγει και θα έρθει ο Γκαρσία. Και άμα πάρει το κύπελο. Το κύπελο, το κύπελο. Δεν το παίρνει, λε. Ξέρω εγώ, δεν τύχει κολλάρι. Δύσκολο. Θα το πούμε μετά, το συζητήσουμε. Λοιπόν. Θα ήθελα να το πάρει το κύπελο για να γίνει ανάκατα ο κόσμο. Θα γίνει, βέβαια. Θα γίνει. Να, να φύγει να. Και χθε ήταν ανάκατα ο κόσμο. Γιατί αν πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, ναι, θα πούμε εμεί, θα πούνε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, εσύ και τα λοιπά. Έλα εδώ, ρε Σαμί. Ναι. Εδώ με αυτού εδώ. Πήρε κύπελο. Ωραία. Ναι. Θα κάνει και μια μεταγραφή. Πιο πολύ να τον κολλήσει. Α, θε τώρα να δει τι έγινε. Ναι, τώρα το πιάσα το υπονόμενο. Δεν έχω τα φτιάξει με την κυβέρνηση και μου κάνει την κότα. Εδώ άλλο σε παίρνει κύπελα, ναι, με τον Άσμπερ και με τον 20χρονο, ναι, και με τον Ρικάρντο. Ναι. Πεσάξει ένα γκολ ο Κωνσταντίνο που έχει να βάλει. Κάτι με το βάλει. Θα δει τον γκολ. Α, θα πα την καβάλα. Θα καβάλα στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να πάμε λίγο και στο πάρτι τη ΑΕΚ, η οποία πάει φουλ για τελικό και αυτή να πλέον με τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε να δούμε και τον Ολυμπιακό που νιώθει ένα κουφισμένος, αλλά όλες οι ελπίδες της έχει ρίξει ΝΑΕΚ. Θα δούμε τι έγινε στο εξωτερικό. Γίνεται χαμός πραγματικά σε Αγγλία, σε Γερμανία, σε Γαλλία όχι τόσο. Τώρα θα σας πω κάτι που σίγουρα να σας ενδιαφέρει. Ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, γι' αυτό και όλοι θέλουμε να επικοινωνούμε ελεύθερα χωρίς περιορισμούς. Για όλους εμάς η Nova φέρνει τα νέα προγράμματα κινητής, δίνοντάς μας απεριόριστες δυνατότητες. Μόνο με 13 ευρώ το μήνα μπορούμε να έχουμε unlimited ομιλία και SMS και 2 GB
Και αν τα θέλουμε όλα περιόριστα, μας αδίνει το πρόγραμμα Unlimited All μόνο με 27 ευρώ. Μπείτε στο nova.gr και μάθετε περισσότερα για τα νέα προγράμματα κινητής της Nova. Κομψό θα είναι και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας αρχικά. Είτε για ασφάλεια αυτοκινήτου, θέλω να ξέρουμε ποιο μιλάω. Γι' αυτό επέλεξα και την Εργοβάς. Εκεί βρήκα τιμές τόσο χαμηλές, σαν να τις πήρα από το ίντερνετ, αλλά με πρόσωπο. Τα παιδιά είναι ευγενικοί, επαγγελματίες και με τις καλύτερες τιμές. Για παράδειγμα, ασφάλεια αυτοκινήτου 1400 κυβικά, με πλήρη οδική βοήθεια με 130 ευρώ το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 300-305 και βγείτε κερδισμένοι και ασφαλείς. 15 μετά τις 9 Μετρόπολης, ακούτε ραπ και κουλ εδώ στο σοου της Δευτέρας και πάμε γρηγοράδα λίγο, Τίνο. Τι θες τώρα πάλι. Δεν βλέπω τι λέω. Λοιπόν, πάμε γρηγοράδα, λίγο να σαν τις πεταλουδίτσες. Πάμε γρήγορα. Να χτυπάμε θέματα, θα φεύγουμε γιατί γίνεται μαλλιοβράση. Μάλιστα. Λοιπόν, ΑΕΚ με Βόλο, εντάξει, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι εκεί. Η ΑΕΚ δίκαια το πρωτάθλημα. Δίκαια. Έτσι δεν το συζητάμε. Είχε όλο το πακέτο φέτος και το παίρνει δικαιότατα. Διευθυνσία, ομάδα, προπονητή, πρόεδρο, κόσμο, όλα. Είχε τον πρόεδρο που ήταν από πάνω από την ομάδα, να τα πάρουμε τη σειρά. Όλα έτσι θα παίρνουν. Είχε ένα προπονητή από κάλυψη. Ναι, όλα παίζουν ρόλο. Εντάξει, ναι. Είχε ένα προπονητή που είναι αποκάλυψη και αποδείκτη ότι ήταν λίρα 100, έτσι με το καλημέρα. Με το καλημέρα δεν ήταν. Εντάξει, το άλλαξε γρήγορα. Στον πρώτο μήνα ψαχνόταν. Το άλλαξε όμως. Μπαμπα, το άλλαξε. Γι' αυτό έφυγε και ο άλλος απάνω. Ναι. Γιατί 3-5-2. Παίχτες του έφερε με το τσουβάλι. 4-2-3-1. Μετά το έκανε 4-4-2 σφιχτό και το πήρε με αυτό. Εντάξει. Παίχτες του έφερε με το τσουβάλι. Έτσι. Είχε μπάλε, βγάλε, τραυματιζόταν, τιμωρίες. Δεν καταλάβαινε. Εκεί απίκο, διαιτητές. Το ένα, το άλλο. Δίκαια η ΑΕΚ. Δίκαια. Είχε την έδρα φέτος, η πιο καυτή έδρα με διαφορά από το δεύτερο. Καλύτερο κόσμο είχε, πιο πάθος είχε. Ποιο γήπεδο είχε, τα πάντα είχε. Είχε τα καλύτερα. Πάντα. Ναι, σωστά. Κριάδα δεν είχε σαν τον Παναθηναϊκό. Κατάθλιψη να πούμε. Γιατί κατάθλιψη. Πάμε στο δεύτερο Παναθηναϊκό, ο οποίος για μένα έκανε υπέρβαση. Σαν καταθλιπτική γκόμενα είναι. Υπέρβαση έκανε ο Παναθηναϊκό. Σαν καταθλιπτική γκόμενα είναι. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε έκανε υπέρβαση μικρότερο μπάτζετ από την ΑΕΚ ξεκάθαρα. Μικρότερο μπάτζετ. Από σένα και μικρότερο μπάτζετ. Μία ή άλλη μα. Μικρές διαφορές. Τα είδα. Είναι Ολυμπιακό ΑΕΚ. Και άμα είναι μία ή άλλη. Ναι. Τότε γιατί ο Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα σαφώς και πετυχημένο. Μία ή άλλη το μπάτζετ. Και ο Σαββίδης δεν έφερε παίκτες στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο Αλαφούζος έφερε. Αλλά εδώ τι έχουμε, κάτι έχουμε. Πάλι τα ίδια θα συζητάμε. Ναι, πάλι τα ίδια θα συζητάμε. Δηλαδή, ναι. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ναι. Με αυτό το μπάτζετ, ναι. Έχουμε παράπονο. Είπαμε. Ενώ ο Αλαφούζος δυστυχώς... με αυτό το μπάτζετ, ναι. Είναι καλά. Άρα ο Σαββίδης το μπάτζετ τα λεφτά τα έχει δώσει, αλλά το φάγατε λεφτά. Λοιπόν, αυτό λέει. Κούρτιτς 1,3 ανενεργό. Τι Κούρτιτς? Τι Κούρτιτς? Κούρτιτς 1,3 ανενεργό. Καντουρίου 800 χιλιάρικα. Ποιο θέλει? Ο Σαββίδης θέλει. Ξέρει από μπάλα ο Σαββίδης. Άρα λε. Ο Σαββίδης ωραία, εγώ θέλω, ωραία, ωραία. Εγώ ο θέλω, θέλω μπάλα, αυτά τα εκατομμύρια που θα δίνει τα 1,3 ο Σαββίδης. Ωραία, θα τα δώσει και του χρόνου. Τρώτε 1,3 τζάμπα. Επομένω 1,3 800 του Καντουρί, 500 του Μίτσα. Αυτά που φεύγουν όλα. 3 εκατομμύρια 3,5. Ένα-ένα. Το Κούρτιτς. Ο Σαββίδης έχει άποψη για μπάλα. Όχι. Τα 800 του Καντουρί ο Σαββίδης έχει άποψη για μπάλα, όχι. Του Μπίτσεσβαρ έχει άποψη για μπάλα, όχι. Άρα τον τρώτε το Σαββίδη. Άρα δεν φταίει ο πρόεδρος. Φταίει και ο πρόεδρος όταν είναι ο Κάτσερ, φίλε. Μα δεν έχει ιδέα από μπάλα. Μα δεν έχει ιδέα από μπάλα. Το βγάζουμε δηλαδή από πάνω. Δηλαδή, το όταν... Γιατί έχει ιδέα από μπάλα. Εντάξει, όσο να είναι. Ο Αλαφούζος έχει ιδέα από μπάλα. Ο Αλαφούζος δεν, δεν έχει. Ο Αλαφούζος όμως το άπησε ελευκό στον Γιωβάνοβιτς. Άρα ο Γιωβάνοβιτς έκανε. Πολύ άρα καλή χρήση. Σου. Άρα ο δικό σου. Ναι, αλλά και εκεί πάλι υπάρχει κρίνια. Δώσανε λέει 7 εκατομμύρια για να πάρουμε το σπόρα. Ναι, σφοράξε. Και να παίζει βασικό σου Ανίδης. Άρα ο δικό σου. Δεν έχει προπονητή τα λεφτά του να πιάσουν τόπο. Όχι προπονητή. Έχει, τεχνικό διευθυντή. Έχει. Γιατί ο άλλο. Τεχνικό διευθυντή. Αυτό δεν έπαιρνε. Και η πισικούτσα. Η πισικούτσα τι. Βρε, όλοι έχουν αναλογικά, όλοι έχουν μερικά. 3 εκατομμύρια δηλαδή τα πέταξε ο Σαββίδης και δεν πήρε τίποτα. Ο Σαββίδης δηλαδή θα βρίσκουμε τον πρόεδρο, θα σου πει ένα. Δεν θα βρίσκουμε κανέναν. Κανένα δεν βρίσκουμε. Κριτική θα κάνουμε. Κριτική ποια κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα του ΣΑΟΚ δεν είναι τωρινό. Το Σαββίδη που τα δίνει ίδιο μπάτζε με τον Αλαφούζο. Και βγαίνει τέταρτο. Αλλά σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το μπάτζετ. Άρα μην με λες πρόεδρο. Ο Άρης πέρσι τερμάτισε τρίτος πάνω από τον Παναθηναϊκό και πάνω από την ΑΕΚ. Που ήταν υπερδιπλάσιο μπάτζετ. Δεν θα ακούω να τα λέει. Αυτό τον εξτρέμ που φέρατε που είναι ψυχολογικά, πώς το λένε. Τον εξτρέμ.
που είναι με τη δεύτερη ομάδα. Ένα που πήρατε το καλοκαίρι. Εξτρέμ που είχε. Ένα, ναι, που πήρατε. Το Κουαλιατά. Το Κουαλιατά. Δεν είναι εδώ τώρα. Αυτό έχει πάει στην Μπαία. Πόσο έκανε Μπαία, πόσα το πήρατε. 1,8. Δηλαδή, και αυτό σου λέει ότι όλοι δηλαδή, έχουμε ρίδι. Δηλαδή, μην πάμε πάλι στα ίδια ρετινό. Κουράζουμε ρε Σιωπό. Και όλη την ώρα με το Πάο ασχολείται. Όλη την ώρα με το Πάο. 1,8. Ο κύριο Λουτσέσκου. Στα τέτοια του, αυτό δεν τα έδωσε. Το Σαββίδι θα βρίσω. Το τεχνικό διευθυντή. Και τον προπονητή. Πρώτα τεχνικό διευθυντή. Το Κουαλιατά του τον έφερε πάπε εδώ. Πρώτη μεταγραφή ήταν. Γιατί τον είπε τον θέλω. Καλά, τι σου πει τώρα, αφού σου λέει θέλω ένα εξτρέμα αυτά τα χαρακτηριστικά. Πάρτε να σου λέω. Δεν τον ήξερε δηλαδή τα χαρακτηριστικά. Πού να ξέρει. Ξέρει όλου του παίχτε του κόσμου. Εγώ άμα με φέρει η χολύπτη Ζαβό, θα ξέρω άμα είναι Ζαβό. Εντάξει, λε εσύ που δεν κρινιάζει. Άμα είναι Ζαβό. Ακούσαμε και αυτό δεν κρινιάζει. Άμα έχω συνεργάτη Ζαβό, ξέρω άμα είναι Ζαβό. Αυτό γίνεται παντού στον κόσμο. Παντού γίνεται στον κόσμο. Και πε δεν μου τα έλεγε αυτά που άρεσε πέρασε Ολυμπιακό και Άκ και ο Πεσπάνδεκο και Άκ που είχαν τριπλάσια μπάτζε. Δεν τα έλεγε αυτά για τον Άρη. Να αποθεώσει τον Άρη. Γιατί αυτό το ραδιόφωνο λέει για τον Ολυμπιακό. Εδώ, τα πάντα λέμε εμείς. Εδώ παίρνει το χάντο του γυναικείο του ΠΑΟΚ, ναι. Και έχουμε εδώ δελτίο ειδήσεων. Καλά, άμα πας και άμα κάτω στην Αθήνα. Δηλαδή... Κάτσε ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Άμα πας στην Αθήνα και ναι. Πάρει το, ναι. Το baseball του Ολυμπιακού γυναίκες θα το αναφέρω. Και γι' αυτό παίζω ΠΑΟΚ εγώ τώρα. Δεν πειράζει. Δεν πάω και εσύ τώρα. Άμα ήμουν Ολυμπιακός, θα σε έπαιζε Ολυμπιακό. Άρα. Έχουμε ΑΕΚ δίκαια. Μάλιστα. Με καλό ποδόσφαιρο όμως η ΑΕΚ. Να το πούμε και αυτό είναι γιατί δίνει ο καθένα. Ναι. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Έπαιξε ποδόσφαιρο μοντέρνο, όχι καλό. Μοντέρνο, οκ. Okay. Με πίεση ψηλά, με pressing, ναι, οκ. Okay, εντάξει. Με αλλαγέ θέσεων χωρί την μπάλα. Με αλλαγέ θέσεων χωρί την μπάλα. Με βάθο στο ρόστερ, επιμένω. Με βάθο στο ρόστερ, εντάξει. Παναθηναϊκό υπέρβαση, πετυχημένη χρονιά του. Πώ? Του Παναθηναϊκού. Μόνο τα αθλημένα μούτρα που βλέπει. Ναι. Θε το μπισμπίκι, το πετάξα και κάτι πέτρε. Πού βάζει το πετάξα. Βρεχόντρε μπισμπίκι, πού πα. Συλλέβει το μπισμπίκι που έχει τη βανδία, αυτή την κοιλιά να ζηλέψω. Όχι, καλά, περνάει καλά αυτό. Εντάξει, την κοιλιά μπορεί να τη χάσει. Κάνει τρεις μήνες γυμνασία, τη χάσει την κοιλιά. Δηλαδή, συνομιλεί και με τη γυναίκα μου. Μπορεί και πιο μεγάλη. Είναι και να ζηλέψω. Τότε γιατί τον κράζει ο τι πα, βλέπει τη σαγιονάρα, βρέχει. Εσύ πώ πήγε στην νίκη, ρε φίλε. Να μην πάρει το συμπανάθα του. Εγώ πάντα δεν και είμαι στη λαϊκή. Τι είδε στην νίκη. Γιατί είπαμε να σχολιάσουμε λίγο για το μάσε του Ιωνικού πριν πάμε στην μια περιοχή που τη ξέρω ούτω ή άλλω. Από γειτονιά είναι η νίκη, εντάξει. Μια φτωχογειτονιά. Ο εύωσμο τη. Κάπω έτσι είναι. Των δυτικών συνοικιών. Κάπω έτσι. Την αγαπά την ομάδα, γυναίκε, παιδιά. Εδώ έχω ένσταση. Ναι. Κάτσε ρε Ιουνίκε. Χθε πήγε προχθέ γέμισε το γήπεδο 5.000. Δεν μπορεί να πα σε 2-3 μάτσα ακόμα που κάνει γέλε να τα πάρει στα παιχνίδια, μην κινδυνεύει. Ναι. Έπρεπε να φτάσει στο τέλο. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε από καμιά ομάδα. Σωστό. Πάτε σε όλα τα μάτσα 5.000 όπω παλιά, θυμάσαι παλιά. Τι γινόταν με Μπρούσερ και με Δαρακλίτσε και με αυτού. Σωστό. Σώστε την ομάδα με νωρίτερα. Αλέφαντο προπονητή. Και... Ναι, σώστε την ομάδα νωρίτερα. Μην πάτε τελευταία αγωνιστική και μου ανάβετε με όλου του πισού. Ωραίο ήταν. Του παράτησε ο Μελισανίδη. Του παράτησε και τώρα που πήγα, στο Ολυμπιακό. Και λέω γιατί σα παράτησε για ένα γκολ. Παίζαμε Ιωνικό Σάκη, τώρα δεν λέγεται αυτό. Ναι. Και μπήκε μέσα και λέει δρόμο. Και από τότε λέει το γυρίσανε στο χοντρό. Πήγαν από την Αίγυπτο, κάτι δεν καταλάβαμε. Αυτό πάλι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Δηλαδή, αυτές οι ομάδες που ανεβαίνουν πρέπει σόγια καλά να προσκολήσουν κάπου. Εσείς προσκολήσατε στην ΑΕΚ τώρα, Γιάννη, να μην πάτε. Τι προσκολήσα, εμείς έχουμε μαζί την ΕΠΟ. Εμείς έχουμε μαζί την ΕΠΟ. Τι προσκολήσαμε. Άλλο το ένα, άλλο προσκολό. Πάρτε μόνο σου την ΕΠΟ. Τι πάρτε μόνο σου. Αφού μαζί τα κάνανε. Πήραμε Λισανίδη, Σαββίδη να πάρουν την ΕΠΟ. Σαββίδη πήρε την ΕΠΟ για να μην την πάρει ο Ολυμπιακός. Για να δικεί το Τερζή και την Τρίπολη. Γιατί η ΑΕΚ αδικήθηκε πουθενά. Είδε να δική τη ΑΕΚ με κανένα μάτσο. Την ΕΠΟ για να βγείτε τέταρτη, μη βιώρι. Βρέμα τέταρτο. Καλά βγήκα τέταρτο. Όπω έδωρο, ακοιμήθηκα. Δεν ισχύθηκα, δεν πήρα πέμπτη. Μπού, μπού, αζόρ, πάρ το κοκαλάκι. Τέτοια ήταν η ιστορία, δηλαδή. Για την πήρε την ΕΠΟ για να βγείτε τέταρτο. Μάλιστα. Τόσο μπορούσε με τόσο, λοιπόν. Τι λέει. Αυτή είναι χρηματιστηριακή αξία, ρε αδερφέ. Άλλο χρηματιστηριακή αξία. Ο Πάο, α πούμε, έχει τον Κωνσταντέλια. Φταίω, που παίρνει 100 χιλιάρικα και κάνει 4-5 εκατομμύρια. Κουλιαράκι παίρνει 100, παίρνει 2,5 εκατομμύρια αξία. Άσε χρηματιστηριακέ αξίε. Τι αξία έχει ο. Ποιο. Όπω τον έλεγα. Κωνσταντέλια. 4 εκατομμύρια. Δώσε το. Τι δώσε το. Άστο δεν είναι το θέμα μα τώρα. Πάμε λίγο. Άστο δεν θα τσικλίσει. Έχουμε μέρε να τσικλίσει. Για να πει για Κωνσταντέλια. Σαν κοριτσάκι σου ήταν. Ναι, άστον τον Κωνσταντέλια, έχουμε μέρες που δεν έφτανε. Καλό είναι, παίρνει προσωπικές ενέργειες. Έκανε ενέργειες, ναι. Ήταν λίγο άσχος, πάλι όπως όλη η ομάδα. Λοιπόν, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός είπαμε, έκανε υπέρβαση. Ολυμπιακός, ποιος, υπερβασάρα. Εδώ λέει ένας φίλος για τον ΠΑΟΚ, λέει κουλ, απλά ο ΠΑΟΚ μας δημιούργησε, λέει, ψευδεστήσεις, δεν ξέρουμε, εκείνο το τρίμο που έπαιξε μπαλάρα, ναι. Και έδειξε ότι μπορεί να τους κερδίσει όλους. Γιατί είναι ψευδέστηση, άμα παίζεις καλά. Δεν είχε βάθος, όχι δεν είναι ψευδέστηση, μια χαρά έπαιζε ο ΠΑΟΚ και τώρα παίζει καλά. Πάγκο δεν έχει. Δεν έχει πάγκο και δεν έχει γκολ. Έτσι. Και χθες με τον Ολυμπιακό καλύτερος ήταν. Πιο καλός ήταν. Φυσικά, για άλλο ένα μάτς. Και, με τον Παναθηναϊκό καλύτερος. Ολυμπιακός και όριμος να αμήνεται στα. Πρέπει να το πιστώσουμε αυτό στον Ανικό. Πανικό. Θα το πιστώσουμε. Ήρθα εδώ. Τρία χαφ. Βάζω και ένα τέταρτο να τρέχει. Άμα και καμιά παιχτάρα στη θέση του Φορτούνη
να είναι πιο γρήγορο και αυτό θα κάνει και θέαμα. Ο Φορτούνη, τι έχει να πει. Πάνω το Φορτούνη, τα έχει να πει. Για χαρά το Φορτούνη. Φάει τέταρτη θέση, τρίτη με τον Φορτούνη και μαζαλεί τον έρωτα. Και έξω από το κύπελο με τον Φορτούνη. Έξω αριστερά το Φορτούνη τον Ολυμπιακό. Αποτυχημένη 100% η χρονιά για τον Ολυμπιακό. 100%. Ούτε μπάλα έπαιξε κατά διάστημα. Είναι το πρωτάθλημα ήχου. Όχι, όχι, 100% αποτυχημένη σε όλα τα θέματα. Τον Παναθηναϊκό και εντάξει να πούμε. Εντάξει, ναι, αυτό για τη μαγιά του. Μαγιά του, το πιστώνουμε. Αλλά δεν κερδίζει κάτι. Μας πρίξανε, ναι, μας πρίξανε. Εμείς δίκαιοι δεν στεινόμαστε. Όχι, δεν κέρδισε κάτι. Ο Ολυμπιακός τώρα παρακαλάει την ΑΕΚ. Χθες, άμα δείτε πως έκανε ο Ανοιγκός, θα του κουταβάκι που παρακαλάει του δώσει αυτά τα γλυκίσματα. Έτσι έκανε. Έτσι έκανε ο Ανοιγκό χθες. Αφού χτύπησε το μάτι. Γιατί. Έτσι έκανε ο Ανοιγκό χθες. Και μία και να σταθεί στο ύψο, τι θα κάνει ΑΕΚ. Θα κάτσει να στηθεί να χάσει τρόπαιο. Είναι αδιάφορη και ακέγεται. Θέλει τον τάμπλο Μελισανίδης να τα βάλει και τα δύο στην αγιατροπιά. Θα δούμε την 11 που θα κατεβάσει και θα σου πω εγώ. Για έξω το λέω την 11 θα κατεβάσει. Που κατεβάσει με τον Ολυμπιακό. Του κυπέλου θα κατεβάσει. Πάρτε να τότε. Θα δούμε άμα την πάρω. Λοιπόν, πάμε. Άμα στραβώσει, όμως θα σου πετάξει 5 παιχταράδες. Εσύ δεν έχεις. Ότι θα... Για να πάρεις το κύπελο Νίκο, ναι. Για μένα πρέπει να προηγηθείς 1-0. Μπράβο, ρε Τίνο. Αυτό το πράγμα είπα και εγώ χθες. Αυτό το πράγμα. Είναι ποι... Αν θα προηγηθεί ο Πάουκ. Αν δεν προηγηθεί, τελειώσατε. Ναι. Τελειώσατε. Πρέπει να βιαστεί. Ναι, γιατί μετά πέφτει η ψυχολογία των πιτσιρικάδων που δεν είναι έτοιμοι. Ανεβαίνουν οι άλλοι που είναι πιο έμπρεπε. Λέει, α, θα του το βάλουμε κάποια στιγμή. Πρέπει να προηγηθεί ο Πάουκ. Πρέπει να του ευνηδιάζει νωρί. Λοιπόν, α το δούμε αυτό. Το δούμε μετά. Πάουκ, η χρονιά είναι αποτυχημένη για μένα. Γιατί. Θα σου πω γιατί. Αν το πάρει. Αν το πάρω, σώζω το χάπι. Το χάπι, πώς παίρνω χάπι για να είναι ντούροι κάποιοι, ναι. Το σώζω. Το σώζω γιατί παίρνω τρόπαιο, ξεχνάω τα κακώς κείμενα όσο πρέπει να τα ξεχάσω, γιατί η ομάδα θέλει ενίσχυση και το φωνάζει. Δηλαδή λες ότι ναι. Το κύπελο, για να καταλάβω, θα είναι και ένα επικοινωνιακό πράγμα. Ναι, το... και θα έχεις χρόνο τρεις μήνες ναι. Να διορθώσεις πράγματα, γιατί θα παίξει. Άφουσα θα παίξει ο Πάο κάμα πάρει το κύπελο. Ναι. Δεν θα πλέξει Ιούλιο σε παιχνίδια και προβλήματα. Ένα μήνα, το λέει ο Πετρωτό στην. Πριν ακούω τον Κανελάκη που ερχόμουν, γιατί όταν ήρθα εδώ ναι. Μετά την Κατερίνη μπόρεσα να ακούσω. Καλά, πιάνει. Εντάξει, πιάνει. Εντάξει. Να, τώρα δεν κρινιάζει. Έσαι πριν λίγο είπε δεν κρινιάζει. Αφού κρινιάζει. Είσαι κρινιάρη. Δεν κρινιάζει τώρα. Δεν ακούγεσαι, δεν κάνετε μέχρι την Λιτόχορμα, έχω τέτοιο. Ρέχω τα μάξι. Γυρνάω από Αθήνα. Ναι. Θέλω να ακούσω το μακεδονικό τι κάνει. Τι κάνει μακεδονικό. Θα πάμε σε λίγο το δούμε. Πάω αέρα, σπόρβα. Εντάξει, λοιπόν. Κάνω Κατερίνη, μπαμ, το πετάω στον Κανέλα. Αν ήταν ο Ανοιγκό νωρί. Ναι. Ο Πάοκ, αν πάρει το κύπελο, ναι. Έχει δυνατότητα όλο το καλοκαίρι να φτιάξει την ομάδα όπως θέλει ναι. Και να την ντύσει για να μπορέσει να διεκδικήσει πρωτάθλημα του χρόνου. Τι ντύσιμο το ντύσιμο σημαίνει τέσσερι παιχταράδε. Παιχταράδε όμω. Τέσσερι παίχτε παιχταράδε. Μπαίνουν μέσα και κάνουν διαφορά. Και όχι 18-24. Στη μύτη τη Αθήνα, δηλαδή ενώπιση Μητσοτάκη να κουνηθεί. Α το Μητσοτάκη μου, ωραία. Κάτι να πάω. Τέσσερι παιχταράδε. Ναι. Έρχονται μέσα, δίνουν βάθο ναι. Και ποιότητα στην ομάδα. Πεχταράδες. Ό,τι έκανε η ΑΕΚ πέρσι. Μάλιστα. Ό,τι έκανε η ΑΕΚ πέρσι. Δηλαδή θα πληρώσει να πάρει παιχταράδε. Βέβαια. Πάρε και ελεύθερου. Υπάρχουν και ελεύθεροι παιχταράδε. Και δανεικοί. Δανεικό, άμα βρει κανένα δανεικό που είναι, κάνει διαφορά, πάρ' τον. Okay. Αλλά πρέπει να θέλει τέσσερι παιχταράδε. Και όχι 22, 19, 21. Η ομάδα στερείται και ηγετικό προσωπικότητων. Ένα σύγκασον είναι. Ένα σύγκασον είναι. Ποιο θα σηκώσει την ομάδα μετά. Ο Αγκούστο. Ο Αγκούστο 25 χρονών είναι μία. Εντάξει, okay. Λοιπόν, άρα ο Πάουκ παίρνει το κύπελο και σώζει πολλά από τη χρονιά, ναι, αλλά όχι τα κάτω του χαλάκι. Τα... Τελειώνει το Ολιβέρα το συμβόλαιο. Τώρα, το καλοκαίρι. Πέβει, άμα φύγει ο Ολιβέρα, άλλο ένα εκατομμύριο που ελευθερώνεται. Του Κούρτης άλλο 1,3. Λοιπόν, Άρη. Μου λέει πετυχημένη γωνιά. Όχι. Γιατί. Τι γιατί. Πέμπτος βγήκε σε κούρσα που δεν μπορούσε να βγει παρακάτω. Τι ήθελες να κάνει. Όπως και ο Πάουκ θα είναι αποτυχημένη. Συγγνώμη, τι ήθελες να κάνει ο Άρης. Να είναι... πάει ένα τελικό κυπέλλου μια φορά. Να είναι αποτυ... Πόσα χρόνια βγαίνει ο Άρης συνεχόμενα Ευρώπη. Πέντε. Πότε στην ιστορία ποτέ. Του ο Άρης βγήκε 5 χρόνια συνεχόμενα στην Ευρώπη. Κοίταξε, όταν τα προηγούμενα 2 χρόνια έρχεται τρίτος ναι. Και φέτος βγαίνει ο πρόεδρος και λέει το καλύτερο ροζ της ιστορίας μας, πάμε να χτυπήσουμε πρωτάθλημα, να πάμε εκεί. Είπε δύο κοκτέιλ, τα είπε όμως. Μην τα πίνει τα κοκτέιλ. Και ο Λουτσέσκου τα είπε, μην μου τα περσινά, άρα αποτυχία. Μην πίνετε κοκτέιλ καλοκαιριάτικα. Μην πίνουν. Ναι, άστε τα κοκτέιλ να πούμε. Μην πίνετε κοκτέιλ. Πες τώρα από ότι ο Νικός όποιος φέρει το Μαντρίτ τον τρώνε ηλίκη. Ναι. Ποιο κύπελο ονειρεύεστε, ρε παιδιά, ποιες μεταγραφές. Στα όνειρα θα μείνουμε για άλλη μια χρονιά. Ένα μάτσι, ρε. Α, χθες η Στήρα 4 έβγαλε πολύ ωραίο πανό. Έβγαλε τις ατάκες του Ιβάν Σαββίδη. Λευτεριά στα δέντρα μας. Όχι, δεν έφανε. Μπορεί να φώνασε κάποια στιγμή. Όχι, μπορεί να φώνασε και φώνασε. Ναι, ναι. Τι είπατε, χειροκροτήσατε. Όχι, καθόλου. Γιούχαραν από κάτω. Γιατί. Γιούχαραν από κάτω, γιούχαραν. Δεν το θέλουν. Δεν αυτό το λένε κάποιοι. Καλή άδεια. Η κερκίδα ήταν πολύ καλή πάντως. Είσαι λάθος για την κερκίδα. Ήταν πολύ καλή κερκίδα. Και το ξαναλέω για μένα, η στάση της προσπέκτησης ήταν σωστή. Τι έρχεσαι να σας χειροκροτήσουμε, παιδιά.
Χάσατε από τον Ολυμπιακό συνέδρα σας. Ήρθατε τέταρτη. Τι να χειροκροτήσετε. Τελείωσε η χρονιά. Αποτυχημένη χρονιά. Ναι. Πάρ' τη γιούχα σου, πάνε πίσω και πάνε στο τελικό αφέσιο κύπρο να σε αποδεώσω. Μάλιστα. Απλά είναι τα πράγματα, ρε φίλε. Είναι σαν να λες εσύ μπράβο στην Ευγενούλα, εγώ στην Αγγελέα. Πάει σε φαίνεται ο Λύκειο 12 στις εξετάσεις. Τι να την πω, μπράβο να τον πω. Άκουσε, με 12. Για νέο, είναι, είσαι λάθος. Για να ακούσω το σωστό. Τα παιδιά μας τα αγαπάμε, είτε είναι 12. Ρε άλλο, και, και ο κόσμος αγαπάει την ομάδα. Όχι. Δεν την αγαπάει την ομάδα. Αγαπάει. Πάλι θα τρέξει να πάει να την ακολουθεί. Όχι. Ο κόσμος αγαπάει την επιτυχία, όχι την ομάδα. Ένα παιδί που δεν είναι πετυχημένο το αγαπάς πάλι. Βρε ναι, αλλά πρόσεξε. Το καριολίκι τον οπαδό μην το βάζεις τώρα. Μισό, δεν είναι όλοι οπαδοί. Δεν είναι όλοι οπαδοί. Όλοι ίδιοι. Υπάρχουν και οπαδοί που την ομάδα την αγαπάνε. Την αγαπάνε τέλος. Αγαπά την νίκη. Δεν λέει, αγαπάει, μόνο την νίκη να αγαπάει. Δεν αγαπάει τίποτα άλλο. Okay. Την νίκη αγαπάει. Για την οικονομία τη συζήτηση θα το προχωρήσουμε. Την νίκη, το ξύλο στον αντίπαλο και την καταστροφή του αυτό, αντίπαλου. Αυτό είναι ο κάφρο ο παδόν. Όταν λε ξύλο αντίπαλο. Λες, εγώ σου λέω για την υγεία. Όταν για τον φύλαβλο. Για τον φύλαβλο. Ο παδό είναι κάφρο. Και έτσι πρέπει να είναι. Άρα για τον Άρη, για να κάνουμε τη σούμα, εσύ λε είναι πετυχημένη χρονιά. Τι σούπερ, επειδή πέρασε τον Βόλο. Είναι σούπερ επειδή πέρασε τον Βόλο Άρη. Ευρώπη θα έβγαινε ούτε άλλο. Τα 100 πω... χρόνια του Άρη την ιστορία του, 110 πώς έγινε. Ναι. Διότι τι θέση έβγαινε. Εντάξει, έβγαινε, ρε παιδί μου, έβγαινε. Εντάξει, όγδος, ένατος, δέκατος. Έβγαινε τέταρτος, και Ευρώπη όμως. Τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, όγδος. Άρα λες, έχεις σταθεροποιηθεί στην Ευρώπη. Δηλαδή, ποιος είναι ο Άρης που θα πω εγώ. Καλά, σε βάση, με βάση τον μπάτζετ δεν μπορούσε να περάσει ποιος κάποιος. Είναι ο Άρης. Και με βάση τη δυναμική των προέδρων των άλλων ποιος ομάδων. Ποιος είναι ο Άρης στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 100 χρόνια. Για να πω εγώ ότι βγήκε πέμπτος και πρέπει να κυνηγήσω τον πρόεδρο. Ναι. Είναι ο Άρης. Okay, πάντως τον χρόνο δηλαδή. Λες τον Τερσί στον Ιωβάνοβιτς τον έδωσε κόπο πάντως. Δεν τα λες. Αυτά λες μόνο για το πέναλτι. Ο Άρης ήταν ανώτερος από τον Παναθηναϊκό. Εγώ τα είδα τώρα. Σε αδιάφορο μάτσα είναι ανώτερος. Σε αδιάφορο ήταν καλύτερος. Σε πω τώρα. Δεν και θες να πουλήσει τον Πάλμα 5 εκατομμύρια και αφήνει και βάλει τον πέναλτι ο Καμαρά. Αυτό σωστό. Θέλετε κοπάνημα. Τα κεφάλια σαν στους τοίχους. Λοιπόν, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε για το πρωτάθλημα που μας θέλει να σουμάρουμε και τις επόμενες εκπομπές. Τώρα πρέπει να τρέξουμε, να πάμε σε κομψό. Θα επιστρέψουμε Super League 2. Πάμε να δούμε την Μπαρτσελόνα που σήκωσε χθες πρωτάθλημα και μπούκαραν χθες οι Ισπανιόλ. Μία ανάσα από τον τίτλο η City, πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Μάχη στη Γερμανία. Στην Ιταλία γίνεται μαλλιοβράση εκεί για την τέταρτη θέση. Τώρα να σας πω ότι ήρθε η ώρα του Final Four της EuroLeague. Και οι ομάδες πέφτουν στη μάχη για τον τίτλο. Δείτε όλους τους αγώνες αλλά και όλη τη δράση της EuroLeague για τις επόμενες 5 σεζόν με τα προγράμματα EON Plus με τους 3 πρώτους μήνες δωρεάν μόνο στη Nova. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Κομψόδα είναι το διαφημιστικό. Επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι χωρίς γραμμές για τους φίλους που ρωτάτε. Ωραία, και θέλετε να βγείτε έξω. Αρχίζω ένας, μην πάρουμε δύο αυτοκίνητα γιατί θα τελεπορηθούμε. Καταλήγετε να είστε στριμωγμένοι σαν τις Αρδέλες μέσα σε ένα μάξι. Για να πιείτε μια καταραμένη μπυρίτσα. Σας έχω λύσει, παιδιά. Θα ανεβείτε σε ένα από τα δωρεάν λεωφορεία του Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη και θα φύγετε για παιχνίδι, φαγητό και διασκέδαση. Θα γλιτώσετε και τις βενζίνες. Μπαίνετε στο website του Καζίνο, βλέπετε τις στάσεις και τις ώρες που σας βολεύουν και βρίσκεστε αμέσως στο Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μην αγώνεστε για τίποτα. Χίλι καλή χωράνε, όπως έλεγαν και οι παλιοί. Έτσι, δηλαδή, το έλεγαν αυτό οι παλιοί. Ναι. Δηλαδή, όταν δηλαδή, πούμε, ναι. Ο ένας ιδιοκτήτης δεν ξέρει το αντικείμενο. Ναι. Και είναι σε άλλη χώρα. Καλά, από τους διοκτήτες, ποιος το ξέρει το αντικείμενο καλά. Ο Μαρινάκης το ξέρει καλύτερα. Οκ. Okay. Ο Μελισανίδης το ξέρει. Άσε ρε τώρα, το ξέρει ο Μελισανίδης. Άπαλο τον ανεβάζει, άπαλο τον κατεβάζει. Ποιος. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Θα κάνουν και τα λάθη. Ποιος δεν κάνει λάθη. Ένα είναι και το άλλο. Τι είναι το άλλο. Ο Σαββίδης είναι και καλύτερος άνθρωπος. Α, καλά, σε αυτό δεν το συζητάμε. Γιατί τον έχει άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το κλέψιμο. Είναι φυσικά καλύτερος άνθρωπος. Δεν έχει σημεντώσει κανέναν. Φυσικά και είναι καλύτερος. Καλύτερος άνθρωπος είναι. Ναι, όταν αυτά... έρχεται και μας κάνει και μας λέει, παιδιά, σκίστε με, αυτά... αλλά λέτε αλήθειες όμως. Καλά, εντάξει. Έτσι καλά, εντάξει. Αυτά τα παραμύθια. Τα δεδομένα λες παραμύθια και τα παραμύθια τα δικά σου ακούμε. Τις βαβάρες, λοιπόν. Του λένε, δεν ξέρει, δεν έχει την αίσθηση. Τι μου λες εμένα, Ραπτόπουλε Γιαννίκη, που πήγαινα με Τόνι Γκοζάλες και Κλέν Σάλμον στον Εργοτέλη, που πήγα Ουκρανία με τον Μπάσε χωρίς να έχω πιθανότητα πρόκρισης, που έζησα το 70% της ζωής μου. Το 70% ζωή μου στην τέταρτη θέση και από κάτω. Έτσι, μη με πουλά τρέλα με. Ο παδό σου πάω και σου λέει, μη μου λε εμένα ότι τι αγαπάω τη νίκη. Εγώ αγαπούσα την ομάδα ναι. Και όταν δεν είχα στόχου και ήμουν τέταρτο, πέμπτο και πήγαινα ναι, και με βάλω. Αν ανήκει στο λαό του και όχι στον Λούστη, τον πρόεδρο. Μια χαρά ανήκει σε όλου. Και τον κόσμο του και στον πρόεδρο και στον προπονητή και σε όλου. Όταν δεν κέρδισε τον Άρη, πήγε στην Τούμπα, στην παράδοση. Εντάξει, υπάρχει. Έτσι έγινε στην Ισπανία. Είδηση έγινε χθες στην Ισπανία. Πάω, μιλάμε. Αυτό έτσι λέει. Ισπανό δεν μου έστειλε μήνυμα. Αυτό είναι. Ναι, εγώ θέλω να σου πω ότι αυτό είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Χθες έπαιζε Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Εντάξει. Έτσι. Ντέρμπι Βαρκελόνη.
Κέρδισε 4 η Μπαρσελόνα, πήρε το πρωτάθλημα. Μπήκαν οι φλόροι τη Εσπανιόλ που έχω πάει, του έχω δει ναι. Και μπήκαν μέσα στον σκοχώρο και τα ρίμαξαν. Τα ρίμαξαν. Οι φλόροι σου λέω τώρα τη Εσπανιόλ. Για το Πάοκ, μιλάμε τώρα για την Εσπανιόλ. Όχι, θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα όταν έχει ντέρμπι ναι. Με τον αντίπαλο στην ίδια πόλη και χάνει. Εκνευρίζεσαι. Μην μου μιλάει εμένα αυτό από την Ελλάδα. Τι νίκη θέλει ο Πάοκ. Ρε, όποιο δεν θέλει την νίκη, αλλά σου λέει εγώ αγαπάω την ομάδα μου και στα δύσκολα. Έπαιρνε πρωταθλήματα. Έπαιρνε ο Πάοξ πρωταθλήματα. Έβλεπα με το Βουλινό 600 εισιτήρια. Μέσα ήμουνα. Άντε μπράβο. Μέσα ήμουνα. Άντε, στα 600 μπράβο. Και με έβριζαν οι συμμαθητές μου. Μέσα ήμουνα μέσα. Το 91, το 92, το 90. 12 χρόνια. Φυσικά από 12 πάω στην Τούμπα. Φυσικά. Με διαρκεία. Εδώ με τι. 13, 14, 15. Με βρίζαν οι συμμαθητές. Με βρίζαν. Καλά. Θέλαν να πάμε να παίζουμε μπαλάκια. Κάναν οι 15χρονοι στο Βουλινό, δηλαδή αντίσταση. Εντάξει, τότε πατσιρικάδε. Εντάξει, ναι. Super League 2, τελειώσαμε. Θα πιάσουμε και αύριο Super League 1. Έχουμε τελικό κυπέλου σε μια εβδομάδα. Ο τελικό κυπέλου. Όποια εβδομάδα. Την άλλη Τετάρτη, σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες. Τι. Πάρω... Θα πας, ναι, θα πας. Εγώ θα πάω στο Βόλο. Θα πάω στο Βόλο να δω το μάτς. Πάνε στο Βόλο, στο τι γυρισμό. Τι στο γυρισμό. Εντάξει. Τι εντάξει. Άμα το έχουμε πάρει, θα μας τραλεί το λαλό. Θα σταματήσω και στο σκοτίνα εκεί στο μπάρμπα μου. Ναι. Του δώσω και το κύμα, μας φύσει κανένα οβελία. Ναι. Θα πάμε αυτό την άλλη μέρα το πρωί εδώ. Θα πάω από το Βόλο στο σκοτίνα να βάσει. Στο γυρισμό. Στο γυρισμό. Ναι. Λοιπόν. Super League 2. Ναι. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε στα σεβρό μας. Εκτός αν μηνύματα πάρα πολλά. Κάποια μας βρίζουν, κάποια έτσι. Αυτά που μας βρίζουν, διάβασα. Ναι. Τα ρήμαξαν γιατί έπεσαν, λέει. Ναι, εντάξει, και έπεσαν και η κατηγορία της Εσπανιόλ. Ναι. Έτσι έπεσαν. Ο ένας σήκωνε πρωτάθλημα. Δηλαδή, φαντάζομαι. Μας βρίζουν. Καλά, εντάξει, θα μας βρίζουν να είχαμε να λέγαμε τώρα. Εντάξει, okay. Αυτοί που τα σέρουν δεν είναι και κάτι αμαρτωλό. Όχι, δεν είναι και κάτι αμαρτωλό. Κάτι ψευδόνιμο, κάτι έτσι, κάτι αλλιώ. Ναι. Ψευδόνιμο ή ο κόκκινο. Τι ψευδόνιμο. Ψευδόνιμο. Ψε. Ψευδό. Α, ψευδόνιμο. Σταμάτα, ρε. Όχι, έτσι, okay, τώρα μην καθόμαστε ασχολούμαστε με όποιον μας βρίζει. Εντάξει, okay, ας πούνε ό,τι θέλουν. Τι μας νοιάζει. Λοιπόν, καφέ ελευθερία άποψη δεν έχουμε. Απλά δεν του σεβόμαστε. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν του σεβόμαστε. Άρα δεν του διαβάζουμε κιόλα. Δημοκρατία. Λοιπόν, Εγάλεο Απόλλωνος Σμύρνης 0-0. Καρδίτσα Πασαραϊκός 0-0. Ανέβηκε με αυτό το βαθμό ο Πασαραϊκός. Τι διαμαρτυρώσουν εκεί. Περικλή. Δεν ξέρω. Τι έγινε. Καλυθέα Επισκοπή 2-0. Πάο Ρουφ Καλαμάτα 0-1. Πάο Β Θεσπρωτό 2-1. Πάο Β Θεσπρωτό 2-1. Απόλο Πόντου Παναναναϊκό Β 2-1. Και τώρα πάμε για τον τέρμπι. Τη χρονιά, ο ΑΕΟ, θα δει. Χανιά, Προεδρία Χανιά 1-2. Ηρακλής Λάρισα Σαλμοπός 0-0. Λάρισα Μακεδονικός 0-0. Σήμερα έχουμε Όφη Ιερά Πέτρα Παναχαϊκή και Φυσιά Βόλος, Ολυμπιακός Βόλος Β και Διαγόρας Ηρακλής. Θες βαθμολογία τώρα. Πες. Πανσεραϊκός ανέβηκε. Γεια σα. Μπροστά στην κορυφή δεν μα ενδιαφέρει. Τραπέζι ο Δερμιτζάκης θα μα κάνει. Ναι, Παύλο, τραπέζι εδώ. 48 Λάρισα, 44 Πάοκ, 42 Καρδίτσα και τη Μάτζε. Ουρά. Ουρά. Έπεσε ο Απόλο. Πάνε από κάτω προς τα πάνω. Από όλο Λάρισας. Πόσους. Άσον έπεσε. Προποτζίδικο πάει. Άλλος. Θεσπρωτός. 17. Πάει. Έπεσε κι αυτός. Ναι, πάει πάρκα. Και τώρα από εδώ και πέρα αρχίζουν τα ζώρια. Πέφτουνε τέσσερις και οι δύο πέσανε και οι άλλοι παλεύουν. Παλεύουν, ναι. Για να Ηρακλής Λάρισας που σαν τελευταία τα παλεύει τα μάτς. Ναι. 22, αλλά είναι δύσκολος κι αυτός. Ωραία. Βέρεια 24 που πέφτει αυτή τη στιγμή. Τι έκανε η Βέρεια χθες. Δεν έπαιξε, έχει παιχνίδι λιγότερο, είπαμε η Βέρεια. 24. Απόλλων Πόντου 25. Μάλιστα. Μακεδονικός 26. Σφίξαν τα γάλατα. Διαγόρας 26 που παίζει σήμερα. Α, έχει και παιχνίδι παραπάνω. Άρα είναι 1, 2, 3, 4, 5. Τον Αλμοπό θα τον. Έχει 28, αλλά έχει παιχνίδια περισσότερα. Ο Αλμοπός. Προπονητάρα και ο Αλμοπός. Ναι, θα τον βάλω και αυτό να λίγο στη λίστα. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 ομάδες για δύο θέσεις. 6 ομάδες για δύο θέσεις. Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, εντάξει, το πρόγραμμα λοιπόν. Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα την άλλη εβδομάδα. Και κανένα άλλο πήρε να πάρουμε. Ναι. Ο Διαγόρας πάει μέσω Πανσεραϊκό. Εδώ θέλει φουλ νίκη ο Μακεδονικός Πανσεραϊκού. Ο Διαγόρας. Η Βέρεια παίζει με τη Λάρισα. Άρα πρέπει να πούμε το Δερμιτζάκι να παίξει για το Μακεδονικό. Ναι. Να του κάνουμε. Να μας κάνει τραπέζι, να το κάνουμε τραπέζι. Δεν ξέρω. Βέρεια Λάρισα. Άμα είναι πρέπει να το κάνουμε. Εμείς τα τραπέζι. Πρέπει να το κάνουμε εμείς τα τραπέζι. Αλλάζουμε Παύλο, άστο, θα στο κάνουμε εμείς τα τραπέζι. Ναι. Και βασικά το μάτι το οποίο θα κρίνει πάρα πολλά ναι. Είναι ένα Μακεδονικός Απόλλο Πόντου την Κυριακή. Πού παίζουν. Την ημέρα των εκλογών κιόλα. Ναι. Εδώ, στο. Στο. Τι ώρα. Τζαπαύλο Αρένα. Τι ώρα είναι. Δεν έχει οριστεί η ώρα ακόμα.
Ωραία, φεύγω Καβάλα για ψήφο και έρχομαι στην Νεάπολη. Στο Τομάς δεν χάνεται. Αλλά με σένα στο κήπεδο θα χάσει ο Μακεδονικός. Τελευταία φορά που πήγαμε δεν χάσαμε 0-1 με την Παναχάκη. Την, την Πάτρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είναι λες, το, δηλαδή, ναι, είναι το να μάτς πάω χρονιάς. Στο κήπεδο και να με δει ο Παύλος και να. Θα χαρεί. Εγώ θα σε έδινα αύξηση. Φύγε, πάρε αύξηση και φύγε. Μην το δει το μάτς. Όχι, ρε, αφού θα πάω Καβάλα. Εδώ πήγε σε έξω τον Ιωνικό με 5.000 κόσμο με 2-0 υπέρ σκορ. Λέω εντάξει, λέω δεν έπιασε. Πάω Καβάλα, ψήφο. Ναι. Έρχομαι να δω το Μακεδονικό. Καβάλα ψηφίζει δεν παγκάσα. Όχι εγώ. Τι, τι δουλειά, εγώ δεν πάω. Μήπως, α, δεν εγώ άμα κάνω. Όποιο ετάξει. Όποιο ετάξει, ναι, μαζί σου δίνω. Όποιο ετάξει. Ναι, αλλά στηρίζουμε και φίλου. Κολυδάκη χαμό. Κολυδάκη είναι κολυδάκη. Την έψα στο βελίδο, την πίταρε. Την πίταρε να πούμε. Χαμό. Καταρχήν, επειδή η πρώτη στα εμφράγματα η Θεσσαλονίκη. Πρώτη μα. Πρώτη. Από την Καποφαγία και από την Αγυμνασιά. Δεν γυμνάζεται πολύ. Τι να γυμνάζεται, ότι χοντρή. Καλά, και αλλού, μα πα. Έχει φίτνες πολλού. Πυγμάχου, ωραίου. Ε, πώ, είναι και έχει... φεύγουν πυγμάκι και αθλητέ. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό σαν 2.000. Ναι. Αυτού έχει αναλάβει ο Κολυδάκη, του έχει σώσει. Ο άλλο, ο κόκκινο. Τον έφτιαξε. Χαμόνα. Τον έβαλε, τι τον βηματοδότη, τον έβαλε. Σιγά με τον έβαλε βηματοδότη, άσε ρε τώρα. Λυθή παλμό τον έβαλε. Ε, άλλο αυτό, άλλο βηματοδότη. Καθόταν το ζώο, το απροπόνητο 130 ψυχμού κάθε. Θα πέθαινε. Μπαμ, μπαμ. Και τώρα λέει ο Ιαν, καταφωνεί σε κάποια μερεσή κουλ, βλέποντα τη φάτσα του. Ναι, βλέποντα. Το ναι. Βλέποντα τη φάτσα του Κολυδάκη με το σφόρ, είναι σαν ένα αδερφό απλά με μαλλιά. Μοιάζω εγώ με τον Κολυδάκη, ναι, με τον Μούση. Απλά και Μούση. Έχει, Μούση έχω και εγώ μαλλιά, δεν απλά έχω. Πιο ψηλό. Ψηλός και μαλλιά έχει. Έχει ο μαλλί, ναι. Ναι, όλοι πολύ γκολ είπαμε. Καλά, ρε, κράζεται την Αίγυπτο για πολιτισμό. Πλάκα με κάνετε, λέει ο Αλέξης. Τι πολιτισμό είναι. Για πάνω δίγαρη. Η Αίγυπτος. Α, λες για τώρα. Η Αίγυπτος, ρε φίλε, είναι μεγαλύτερος πολιτισμός σε όλο τον κόσμο. Τι πολιτισμό είναι. Ελλάδα, Αίγυπτος αυτή. Τώρα τι πολιτισμό. Τώρα είναι για το ανάθεμά σου. Για τώρα μιλάμε, ρε, βλάκα. Ναι. Ωραία λέει, πολύ ωραία την κειμενικότητα. Η ΑΕΚ το πήρε φέτος λέει δίκαια. Τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια λέει τον το κράζει. Σαν να έχει ένα δίκιο. Τον κράζει, ναι, γιατί δεν είναι δικό του. Σαν να έχει ένα δίκιο. Ενώ εδώ ο πρόεδρος. Για να δει ότι είμαστε τίμοι. Σαν να έχει ένα δίκιο. Αφού του πει τα ψίχουλα. Να σα πω κάτι. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό επί σειρά ετών. Γι' αυτό. Όταν ο Ολυμπιακός είχε παράρτημα τον ΠΑΟΚ. Σιγά. Παράρτημα, σκοτωνόμασταν. Εδώ πέρα η λέξη γκαγκάτσι ακούστηκε ποτέ. Κάτι για διαιτητέ λέγαμε. Ο Ολυμπιακός απλά το ξεφτύλισε, το τερμάτισε, το έκανε επί σειρά ετών. Αν δούμε ότι και ΑΕΚ το κάνει, θα ακούσετε ανάλογα. Άσε, δεν πείθετε. Για τον Άρη θα πείτε καμιά κουβέντα, λέει εδώ πέρα. Θρίαβος. Ναι, είπαμε, απλά είσαι το μήνυμα νωρίτερα. Πολύ καλά. Βγήκε πέμπτος, βγήκε. Προπονητή κρατάει Έλληνα, χαμηλό μπάτζετ. Θα τα πούμε, παιδιά, κάθε μέρα θα πιάνουμε. Έχουμε δρόμο τώρα εδώ. Πέμπτος και όχι χρεωμένος. Ναι, αλλά έκανε ένα λάθος. Η διοίκησή του στο ξεκίνημα τη χρονιά. Ναι. Είπε ότι έχουμε το καλύτερο ρόστερ. Κάτσε, γιατί τον Λουτσέσκο δεν το σχίζουμε για αυτό που είπε. Δεν είπε δεύτερο μίνιμουμ και Ευρώπη που αποκλείεται. Τώρα το καλοκαίρι είναι χαλαρή, πίνει τα κοκτέιλ. Τώρα τον Λουτσέσκο θα τον κολλήσω. Επειδή είπε τώρα και τον Καρυπίδη και τον Λουτσέσκο, δεν του κολλάω γι' αυτό. Εντάξει, λέει, κούλ το κύπελο το πήρατε την προηγούμενη εβδομάδα. Λέει με το άνοιγμα από δυο Φιλαδέλφια, λέει εδώ ο Γιάννη. Με πολύ μυαλό φαίνεται ο Γιάννη να είναι. Έτσι, μυαλωμένο πολύ. Λοιπόν, πολύ μυαλωμένος. Γιάννη, θα σε κρατήσω λίγο να δω, αν και δεν θέλω να επαληθευτείς, έτσι, δεν θέλω, θέλω μάλλον να δικαιωθείς, αλλά μην κρύβεστε μετά, γράφετε μια αρλούμπα, μια μπουρδα γράφετε, θα κάτσει άκρη να συζητήσουν τελικό κυπέλλου τώρα. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά, ακριβώς, δεν γίνονται. Λοιπόν, cool σκέψου πόσο τεράστιος είναι ο ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα πήρε ΑΕΚ και ο ΤΕΝΕΚ, ναι, και πάλι ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι κάνει κακό, λέει, πες ότι μας συσπυρώνει. Ποιος είναι αυτό? Ναι. Ένας που λέει. Ραπτόπουλε, ναι παιδιά, σε κράζει ένας, λέει σε παπάντζα τέλος πάντων. Για το ποδόσφαιρο. Τσιγκλίζει, λέει, προκαλεί σε ίτρυγες. Εγώ σου προκαλώ. Ναι. Δεν είναι από μόνος τους. Να πας είναι ανή τα πάνια, λέει. Εδώ πέρα. Το κάνω μια σούμα γενικότερα εδώ του Νικόλα. Λέει, εγώ λέει, επώνυμα λέει, γράφω, λέει, κουλ, γιατί δεν το διαβάζεις. Α, ορίστε, το διάβασε. Ορίστε, το διάβασε. Αν πάω στην ανή τα πάνια, 5% απάνω θα πάρει από όσα κάνει η ανή τα πάνια. Κουλιανέ. Και θα ακούς και ραδιόφωνο και θα βλέπεις εσύ που στέλνεις το μήνυμα και αν είναι τα πάνια. Θα είσαι καρφωμένος. Εννοείται θα σε βλέπεις. Θα είσαι καρφωμένος. Εννοείται. Θα είσαι καρφωμένος. Καλημέρα, εγώ παίρνει στήρια για του Σουβέλα. Λέει σήμερα δυστυχώς δεν μπορέσω όπως είναι να επικοινωνήσει. Τι ώρα είναι? Σήμερα το βράδυ. 9. Ναι. Έχει 5 εισιτήρια ένα φίλο. Τι είπαμε. Τεχνικό διευθυντή, κουλ. Τα συμβόλαια όλα αυτά. Ποιο τα έκανε, λέει. Καλά, είπαμε και τεχνικό διευθυντή. Τεχνικό διευθυντή. Με τα σάπια, τα δόντια του δάγκωσε την πλάτη του. Αυτού και δεν μιλάει κανείς εδώ. Εντάξει, και ο τεχνικός διευθυντής. Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο Ευρώπα. Πάμε λίγο Ευρώπα. Να πω για το φίλο μου το Λεκάκι. Πες για το Λεκάκι, ναι, 42 χρονών. Όσοι Πασόκ ήταν, εγώ τον είδα εκεί. Τον είδε το Λεκάκι. Μάλιστα, σε πολύ κόσμο και παλιό Πασόκ, είδα και πολύ νέο κόσμο.
Πολύ νέο κόσμο και πολύ άριο. Όσοι είναι Πασόκ, λοιπόν, Λεκάκη, και όσοι είναι Δημοκρατία, λέτε. Δεν είδα πολλές ωραίες γυναίκες στο Λεκάκη και θλίβομαι γι' αυτό, γιατί ο Λεκάκης είναι και τόπος και ο Κολυδάκης. Γόηδες θα πω. Είναι γόηδες, ε. Είναι γόηδες, βέβαια είναι γόηδες. Ναι. Και σε καλή ηλικία, 40 πλάς, στα καλύτερά του είναι. Ναι, 40 πλάς, παιδιά, είσαι ακόμα μια χαρά. Άντρα, 40 με 50 είναι η καλύτερη. Μια χαρά. Ηλικία. Μετά αρχίζει. Εκτός αν είσαι Ραπτόπουλος. Μετά, ό,τι και να είσαι, μετά αρχίζει το πτώ. Όπως και η γυναίκα. Ναι. Στα 45-47 μέκρι εκεί. Μετά αρχίζει η πτώση. Η κατιούσα κλίμακα. Έτσι, κατιούσα κλίμακα. Σωστά το. Παραδίδεις πινακίδες. Λοιπόν, η Ισπανία. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε η Ισπανία, εκεί που έχουμε πρωταθλήτρια πλέον, την Μπαρτσελόνα. Είχαμε πανηγύρια χθες μέσα στην έδρα της Εσπανιόλ. Τα σπάσανε οι άλλοι. Τα σπάσανε άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν πέσει ακόμα μαθηματικά. Άμα κάνουν δύο νίκες και χάσει Χετάφε και Βαγιαδολίν, γίνεται χαμός στην ουρά. Στην τετράδα Ρεάλ, δεύτερη 71, η Ατλέτικο έχασε από την Ουραγό και πεσμένη Έλτσε. Και αυτό θα τη κοστίσει τη δεύτερη θέση από ό,τι φαίνεται. Η Σοσιεδάδ έχει πάρει κεφάλι για την τετράδα στο Τσάμπιονς Λιγκ. Πρέπει να φύγει αυτός εκεί από. Ποιος, Μαντσελότη. Α, σημειώνει. Θα φύγει. Πρέπει να φύγει. Και τώρα μια που είπε σε προπονητή. Πάει η Αγγλία. Η Τσέλσι έκλεισε προπονητή. Πάλι. Αγγλία πρέπει να πάει ο Σημειώνει. Το ταιριάζει πιο πολύ. Πάντως η Τσέλσι δεν τον πήρε, πήρε τον Ποκετίνο. Έκλεισε ο Ποκετίνο χθες προχθές. Μαγουλήθρας. Μαγουλήθρας μοιάζει με τον Μάκη του Κακάτση. Ποκετίνο. Πολύ μοιάζει. Και ο Μάκη τρώει. Τρώει, μοιάζουνε πάντα. Ωραίος άντρας. Άμα το... Ωραίος άντρας, μάγουλα έκανε. Καλά, εντάξει. Ο μπαμπάς του Μαγουλήθρας, ωραίος άντρας. Ναι. Ο Ποκετίνο λοιπόν στην Τσέλσι. Ωραίος. Τι δούμε. Λοιπόν, φεύγουμε από Ισπανία, πάμε Γερμανία που έχουμε συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Ναι, εκεί με τους δύο γίνεται χαμός. Η Dortmund είναι ένα πονταλάκι πίσω, 68-67, μένουν δύο αγωνιστικές. Ναι, αλλά που παίζουν, για. Έχει πιο εύκολο πρόγραμμα η Dortmund. Πάει με στην Augsburg, ενώ η Bayern παίζει με τη Λειψία την ίδια ώρα. Η Λειψία τι διακυβεύει. Η Λειψία διεκδικεί το Champions League. Δηλαδή με μια νίκη ή με μια ήττα. Και μια ισοπαλία να πάρει, να τις κόψει. Γιατί Bayern... Πότε είναι αυτό το μάτς, τώρα Κυριακή. Bayern Λειψία είναι το Σάββατο. Bayern Λειψία είναι. Είναι. Θα πάω στο Σιδηρόπουλο να το δω. Σιδηρόπουλο που είσαι, ο Μόναχο. Όχι, θα έρθει από το Μόναχο. Α, θα κλείσει αυτό το μάτς. Φεύγει από την Bayern μάλλον. Α, θα φύγει. Πάει Ιταλία. Ιταλία. Μάλλον Ιταλία ή. Έχω καιρό να τα πω. Φιλιά στο φιλαράκι μου. Στην Παρί θα πάει. Παρί. Η Παρί, η Ιταλία. Τι ήταν στην Αϊτχόφ, φαίνεται τη προάλληλη, τον έχω χορτάσει βόλτα. Έχω χορτάσει βόλτα εκεί, περιζήτω είναι, αφού κάνει κόρπα τρελά του παίχτε. Έχει τρεμουρλάνει. Είναι most wanted, περιζήτω το φιλαράκι μα. Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική η Ντόρτμουντ παίζει με τη Μάιντς και η Μπάγκερ παίζει με την Σάλκε, όχι με τη Σάλκε, με την Κολονία εκτό. Που η Κολονία ξέρει τι είναι η Κολονία, ε. Έχει πάει κιόλα. Κολονία μια πολύ ωραία πόλη. Ωραία πόλη. Πολύ τραν. Τρανς μάνς έχει πολύ, αλλά πολύ... έχει και πολύ φανατικό κοινό. Σεξουαλικό τουρισμό. Και δεν συμπαθεί καθόλου το κατεστημένο της Μπάγκερ. Ναι. Δηλαδή θα το χτυπήσει το μάτς, θα ίσα. Ναι. Και είναι καλά η Κολονία. Έχει πεθάρες, ρε. Είχα μια φίλη εγώ που πολλοί είναι. Λένε ότι η οπαδή της Κολονίας είναι όπως του ΠΑΟΚ εδώ είναι πολύ φανατική, είναι τρελαμένη. Έχω μια φίλη εγώ. Κάνουν μανούρες. Έχω μια φίλη κάνει μανούρες. Τρανς. Όχι, ρε. Α, όχι, τρανς. Σούζι. Ο άντρας της Και ψεύδεσαι και τρως. Ο Ιωσήφιδης, ο άντρας της, είναι, έχει φτιάξει αεροπλάνα, είναι κατασκευαστής μηχανών. Τα περχόντρα επομένως. Ναι, και για να είσαι κάτω το κεφάλι του, στέλνει τη Σούζη στην Κολονία. Τι έγινε, ρε Ιωσήφιδη, πήγε η Σούζη στην Κολονία. Έκανε μανούρες. Καλά έκανε η Σούζη στα 55 μανούρες. Μανούρες, εσύ. Εσύ το έστειλες το μήνυμα εκεί που έπρεπε, παιδιά, να σας πω κάτι λίγο κομψά πριν συνεχίσουμε. Ο τύπος εδώ έχει κάτι, έβγαλε στο μόριό του τέλος πάντων πάλι. Έχει όλη την ώρα με το μόριο. Και προσπαθούσε να στείλει φωτογραφία στον ουρολόγο, στον τέτοιο, να πέσω να. Σε ποιον το στείλες, ρε. Και το στείλες αλλού, το έκανε. Στον Κλεάνθη. Και το στείλες όλο τον Ντουνιά. Και έχει στείλει αυτή. Τώρα θέλεις να σας βγάλω στη φόρα. Έχει φλογό. Όσοι ξενοπηδάτε και κολλάτε στον Κλεάνθη, πάτε. Μη. Και σας παίρνει και λεφτά. Μη. Μου έχει. Δεν λέω στον αέρα. Μη. Αυτά είναι προσωπικά. Ναι. Όχι, μη σας βγάλω που με κολλάς. Ναι, μη δεν σε κολλά. Πάτε, λέω. Μου λέει, έλα να στείλουμε, λέει, το μόριο μου, λέει. Πάτε στα μπουρδουζάκια και κολλάτε μύκητες. Άσε με τώρα. Και ο Κλεάδης, ο Αφκαράς, όλη μέρα, τι με κάνει στα χέρια. Πάτε. Ναι, εγώ πάω μόνο στον Κλεάδη, εσείς δεν πάτε. Εσύ όμως έστειλες το μόριο σου σε όλη τη Θεσσαλονίκη τώρα. Φωτογραφίες, λέει, τόσελα, λέει, το καναλί, κοινόπλη. Ναι, η εξέταση. Ναι. Δεν πρέπει να σε δει, ναι. Κατάλαβες τι κάνουν. Κατάλαβα, εμένα βγάζει τη φόρα. Ναι. Ο άλλος, οι άλλοι πάνε δεξιάρι. Οι άλλοι, εντάξει, Κλεάνθη, κάτι φίλοι μας. Κοκκινίλα έχω, Κλεάνθη. Κάτι φίλοι μας. Αχ, Κλεάνθη, τι να κάνω, Κλεάνθη. Λοιπόν, Νάπολη το πήρε. Να μην πω ονόματα. Μην πεις ονόματα, δεν χρειάζεται. Είμαι κολλάτε. Δεν χρειάζεται. Είμαι γιατρικό απόρριτα αυτά. Α, μπράβο, Τίνο, μπράβο. Είμαι σωστός που είμαι. Έχεις γίνει τεφαρίκι. Έτσι. Τεφαρίκης. Έτσι. Γιουβέντους κέρδισε χθες 69, Ίντερ 66, Λάτσιο 65 και πάμε στη Μίλαν, η οποία έκανε ήττα από τη Σπέτσια.
και πήγαν οι οπαδοί. Οι οποίοι πέρσι την αποθέωναν και τους μάζεψαν. Ελάτε εδώ, λέει. Ναι. Ελάτε εδώ. Ναι, γιατί ναι, έχασαν και από την Ίντερ προχθές. Είδε οι οπαδοί την νίκη θέλουν. Δεν αγαπάνε την ομάδα. Κάτι, όχι, αγαπάνε την νίκη. Όχι, όχι. Για να, πέρσι για οι ίδιοι οπαδοί τα κενά του. Τα συναισθηματικά, τα επαγγελματικά, τα ερωτικά κενά του. Κατάλαβε τι είναι η ομάδα για του οπαδού. Η νίκη θέλουν. Νίκη ή ξύλο στον αντίπαλο. Φίλε, αν δεν μπορεί να είσαι οπαδό τη Μίλαν, έτσι που έχει απαιτήσει, αν δεν είσαι επέκτη, να πα να γίνει Βερόνα, να γίνει Κρεμονέζε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, η Μίλαν είναι Μίλαν, έχει απαιτήσει. Οι οπαδοί λοιπόν πε στο βλάχο Παοξή, τον καράβλαχο που είσαι λεδευτεριάκια την εκπομπή, είναι οπαδοί τη νίκη. Έτσι είναι και οπαδοί τη νίκη. Δεν αγαπά την ομάδα όταν κάνει. Πέρσι του αποθέωναν, φέτο του μάζεσαι μια γωνία και του τάχωναν. Γι' αυτό ο μεγάλο Αργκάνη. Ξέρει γιατί του τάχωσαν, γιατί τώρα παίζουμε την ίδια μεσοδόμαδα. Σωστό. Κάτσε, μην δει καμιά μίλα να κάνει αυτό, καμιά κηδεία και σου λέει: είδε τι φωνέ που έπεσαν τώρα. Αυτό ο μεγάλο Αργκάνη το ρώτησε σε μια συνέντευξη στην ομάδα Sports Angel Ευγενία Χριστοπούλου, μια δημοσιογράφο τότε τη εποχή. Γιατί λέω τα κερδίζετε, δεν πάει χαιρετήσει τον κόσμο. Ποτέ δεν πήγε. Γιατί λέω τα χάσω, αυτοί που με χαιρετάνε θα με βρίζουν. Οπότε λέει: δεν γουστάρω, δεν γούσταρε, δεν πήγαινε. Εγώ λέει: δεν βρίζω και θέλω να σα ρωτήσω πραγματικά. Αυτά να το πει σε Κωνσταντίνε. Σε αυτούς που δεν νιώθουν από μπάλα. Ποιος από τους προπονητές είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στην ομάδα του. Ποιος. Αυτό λέει να αναρωτηθείτε. Επίδραση. Ναι, ποιος ήταν πιο επιδραστικός στην ομάδα του. Ποιος πραγματικά έκανε πράγματα. Και του Παναθηναϊκού. Δεν είχε ο Λουτσέσκου δηλαδή επίδραση. Τέταρτο έβγαλε. Άσε το τέταρτο. Είχε προβλήματα. Ποιος είχε επίδραση. Είδαμε το παιχνίδι του. Είδαμε πραγματικά να φαίνεται στο χορτάρι. Ποιος. Ο Ανικό τώρα. Ναι. Ο Λουτσέσκου. Έμα αυτό σε λέω. Ο Γιοβάνοβιτς με το τέταρτο μπάτζε. Ο Λουτσέσκου το 19 ή αυτό το τσάκι. Συντακτική. Ωραίος. Εγώ λέω πάντως έτσι ότι το πήρε ο Τίγρης στο πρωτάθλημα και όχι ο προπονητής τους. Λέει εδώ ο Κώστας. Ο Τίγρης ήταν επιδραστικός, ναι. Προπονηταρά και η ΑΕΚ. Ήταν πολύ καλός ο Αλμέιδα, δεν το συζητάμε. Ναι, δεν το συζητάμε. Επιδραστικός 100%. Λοιπόν. Έπαιξε και με το κοινό, με το πάθος. Ωραίος. Δεν ήταν σαν τον άλλο το καταθλιπτικό, να πούμε. Δεν θες Γιοβάνοβιτς εσύ. Δεν θέλω κατά... Όμως και αυτός. Δεν θέλω να συζητήσω. Την βάρεψε την ομάδα. Στη Γαλλία. Μεγάλη μάχη για τη θέση του Champions League. Το Ιλάν... το Μέση. Θα φύγει ο Μέση, το δήλωσε. Ναι. Φεύγει ο Μέση το καλοκαίρι και ο Νεϊμάρ θα φύγει. Θα έχουμε ανακατατάξει. Αλλά η Παρί λογικά το πέμπτο πρωτάθλημα. Θέλει μία νίκη την επόμενη εβδομάδα και το πήρε το πρωτάθλημα. Φεύγει ο Μπαπέ όλους. Παίζει μέσα στην Οσέρο. Και αυτό μην φύγει, πάει κανένα Ρεάλ. Και έχουμε ανακατατάξει τρελές. Ρεάλ φορ, ψάχνουν φορ αυτοί τώρα και θα τα χώσουν για ένα φορ. Η Ρεάλ θέλει και χαφ, θέλει και φορ. Θέλει, εντάξει. Παρί 81, Λανς 75. Ναι, δεύτερη, ναι, 73 η Μαρσέγγι φιλενάδα σου. Ωραίος. Έχουμε ακόμα τρία μάτς να δούμε αν η Λανς πάρει το καλό εισιτήριο για το Champions League ή η Μαρσέγγι. Συνουρά γίνεται μαλλιοβράση. Λοιπόν, από αύριο σήμερα δεν προλάβαμε. Ναι, τι έχουμε αύριο. Από αύριο θα πιάσουμε λίγο τις ομάδες, να τις κοβεντιάσουμε μία προς μία. Ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, πάμε στον Παναθηναϊκό, πάμε στον Ολυμπιακό, πάμε στην ΑΕΚ, στον Άρη, να τις πιάσουμε όλες τις ομάδες μία-μία. Μάλιστα. Να κάνουμε εκπομπές μονόρες τουλάχιστον για τις ομάδες. Θέματα άλλα να πούμε. Θες κοινωνικά, θες γουτσουγούτ. Εκλογές δεν έχουμε. Έχουν και εκλογές, άμπρα. Θα μας πεις. Τώρα οι ομάδες δεν πουλάνε. Κολυδάκι, λεκάκι. Τώρα τι θα γίνει. Τι. Θα παίρνουμε τις ομάδες να φτάσουμε 8η στη βαθμολογία τώρα με τις εκλογές. Όχι. Έχουμε εκλογές τώρα. Έχουμε εκλογές. Θα πιάσουμε λίγο και τα πολιτικά. Όλα θα τα πιάσουμε. Έχουμε και Ερντογάν τώρα. Μάχη δίνει με τον άλλο τον Κιμουρτζόγλου, πώς το λένε. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Αυτοί ήμασταν, παιδιά. Πάρα πολλά τα μαντάτα. Θα μπούμε σε νορμάλ ρυθμούς και από αύριο. Κλείνοντας, να σας πω ότι εσείς που βγαίνετε για φαγητό και πηγαίνετε σε αυτά τα εστιατόρια που έχουν κάτι μερίδες δείγμα πραγματικά, σας έχω πραγματικά την καλύτερη λύση. Θέλουμε και ποσότητα, θέλουμε και ποιότητα και σε αυτή την κατηγορία οφείλετε όλοι να υποκληθείτε στο Λατερά σου Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εκεί τρώτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας, απεριόριστα και ποιοτικά. Κάθε Δευτέρα με Σάββατο από τις 2 το μεσημέρι μας περιμένει ένας ατελείωτος μπουφές. Τις Κυριακές, αφού χουζουρέψουμε μέχρι το μεσημέρι 12 με 3, πάμε για ένα πλούσιο χορταστικό πρωινό. Τώρα συνεχίζεται το πλούσιο πρωινό μενού εδώ στο Μετρόπολης με αρχικά Κωνσταντίνο Βαραγιάννη με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έχουμε τους πλακοτελίστες μας στις 12 τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούζου με πολύ δισογραφία, συνεντεύξεις και τα Λέοπαρτ, μην τα ξεχάσουμε. Μένετε Μετρόπολης, εμείς τα λέμε το απόγευμα. Λίγο μετά τις 18:00 με Μιχάλη Σαρόπουλο. Φιλιά στο σπίτι. Αμιεντό.